Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Libero 107,4. Άλλο ένα All About Aris Weekend ξεκινάει. Έφτασε το Σαββατοκύριακο. Στα μικρόφωνα Γιώργος Γκάτος. Και ο Κωνσταντίνος Τσίπσιος. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Γιώργο Γκάτο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Σήμερα έχουμε και φιλικό, θα είμαστε πιο χαλαρά. Τις τελευταίες μέρες είναι πλούσιο το ρεπορτάζ του Άρη. Χθες το βράδυ με το φιλικό κόντρα στην Den Haag. Σήμερα στις 2.30 ώρα κόντρα στην Willem, την ομάδα του Tilburg. Και όχι Willem 2. Όχι, είναι η κανονική Willem. Γιατί λίγο μπερδευόμαστε. Είναι κανονική, απλά τυπική ονομασία είναι. Έχει κάνει καθάριση νομίζω και έχει ξεκινήσει από το 0 και αυτή. Ναι, είναι τυπική ονομασία, δεν είναι κάτι. Σαν το νέο Σπανιόνιος. Το όνομά της είναι Willem, ναι. Μπορούμε να τη φωνάζουμε και έτσι από εδώ και πέρα επίσημα, το συμφωνήσαμε τώρα. Έτσι λοιπόν, μας ακούτε στους 107,4 στα FM και στο ίντερνετ μέσω του e-radio. Επικοινωνία μέσω του, στέλνετε FM και ενώ το μήνυμά σας και στο 54526. Οτιδήποτε θέλετε έτσι, να ρωτήσετε ναι. Και οτιδήποτε να σχολιάσετε σχετικά με τις εμφανίσεις του Άρη αυτήν την εβδομάδα, αλλά και την επικείμενη σημερινή αναμέτρηση που ξεκινάει στις 2.30 ώρα. Θα έχουμε αργότερα σύνδεση και με τον Χρήστον Τσαλτίδη, ο οποίος έχει ήδη φτάσει στο Koenig Stadium στο διπλανό Tilburg. Είναι λίγα χιλιόμετρα μόλις από εκεί που εδρεύει η αποστολή του Άρη αυτές τις ημέρες. Έτσι. Και 29 βαθμούς σου βλέπω. Ναι. Σήμερα είναι καλή θερμοκρασία. Άμα δείτε και στο λαμπατάρι το θέμα ότι οι γηπεδούχοι έχουν ετοιμάσει το γήπεδο αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πατούσαν τις γραμμές στο χόρτο, έκανε το κατάλληλο σχεδιάγραμμα του γηπέδου. Έτσι και είναι όλα στην εντέλεια. Χωρίς να ανεβάζει βιντεάκια έξω από το γήπεδο. Συνεχώς, ναι, εντάξει. Αυτά είναι η χαρά του Χρήσανδου, αυτά με τα βιντεάκια. Έτσι και να πούμε ότι και αύριο γυρνάει η αποστολή. Έτσι. Αύριο το μεσημέρι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα θα δείτε και στο λαμπάτι φωτογραφικό υλικό έξω από το γήπεδο, το οποίο δεν θυμίζει τίποτα Ελλάδα. Είναι από ό,τι βλέπουμε, θα δείτε και εσείς σε λίγο έξω από το γήπεδο. Είναι στημένες καρέκλες. Παιδικές χαρές. Είναι ουσιαστικά είναι γιορτή του ποδοσφαίρου. Σκέψου, Σάββατο μεσημέρι. Πήγε ο Άρης και είναι γιορτή, Γιώργο Γκάτο. Δηλαδή, τι παραπάνω θέλετε για απόδειξη. Σκέψου ότι είναι Σάββατο μεσημέρι, έτσι. Και τι άλλο να κάνεις από το να πας γήπεδο. Με 29-30 βαθμούς. Εντάξει, και η Ολλανδία είναι υψηλή θερμοκρασία, αλλά είναι μια χαρά. Είναι μια άκρη ποδοσφαιρική ημέρα. Ξέρεις τι σημαίνει ότι γυρνάει αύριο ο Άρης, ε? Θα σταματήσουν οι βροχές. Γυρνάει αύριο από τους Σαλτίδες, θα σταματήσουν οι βροχές τώρα, θα έρθει η ζέστη πάλι. Όλη εβδομάδα έτσι κυλήσε, έτσι. Το ποτέ είναι καλό και εδώ. Πενθούσε η πόλη που. 2 με 3 ώρα το μεσημέρι πάρει μια καταιγίδα. Ειδικά με αποκορύφωμα νομίζω χθες, έτσι. Που έγινε λίμνες, που είχαμε λίμνες. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με μια έτσι γενική άποψη δικιά σου για το παιχνίδι. Θέλω να σε ρωτήσω πώς είδες τον Άρη χθες. Αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα ότι. Μ' αρέσουν αυτά. Βάλε τίτλο. Βάλε πιασάρικο τίτλο. Θα έλεγα ουσιαστικά ότι μου άνοιξε η όρεξη, έτσι. Νομίζω ότι είδαμε μια πολύ ωραία εικόνα για τα δεδομένα της εποχής, χωρίς υπερβολές και οτιδήποτε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι 4 Αυγούστου. Μέχρι την προγραμματισμένη σέντρα έχουμε 21 μέρες. Εγώ δεν παίρνω όρκο ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα 25 του μηνός. Αλλά με δεδομένο ότι οδεύουμε σε μια συμφωνία με την Νόβα από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι. Και γι' αυτό δεν παίρνουμε όρκο. Όχι, κοιτά. Εντάξει, πάντα με επιφυλάξεις, αλλά φαίνεται ότι οι δύο ομάδες συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δύο πλευρές συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η Νόβα και ο Άρης. Με ένα ποσό το οποίο θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Θα είναι κάτι περισσότερο από αυτό που υπολογίζουμε. Και να σου πω κάτι. Αυτό θα δώσει μια έξτρα όθηση και στις άλλες θέσεις, στις μεταγραφές που κυνηγάει ο Άρης αυτόν τον καιρό. Όπως για παράδειγμα, διαβάσατε σήμερα το πρωί στην Άρης είσαι. Ξεκινάμε τον αλμυρό για το δεδομένο της ομάδας, Μπρούνο Γκάμα. Έτσι ακριβώς. Το αλμυρό σε μένα με κέρδισε. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω, ούτε καν να κάνουμε έναρξη εκπομπής. Να ξεκινήσω με το αλμυρό Μπρούνο Γκάμα, να ρίξουμε ξανά μουσική και να βγούμε μετά. Έτσι έπρεπε. Έτσι είναι ο Πορτογάλος Extreme. Ο οποίος έχει κάνει κάποιες συζητήσεις με τους ανθρώπους του Άρη. Η περίπτωσή του αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολη, καθώς το κασέ του είναι αρκετά υψηλό για το δεδομένο του Άρη. Είναι λίγο, κάνει λίγο τζιζ, έτσι. Δεν θα μπω σε οικονομικές λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Απλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι δύο πλευρές, ο Άρης προσπαθεί να πείσει τον παίχτη να ρίξει και άλλες απαιτήσεις του, ώστε να προχωρήσει η υπόθεσή του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει. Έτσι, μιλάμε για ένα Πορτογάλο 30χρονο ποδοσφαιριστή. Που είχε απασχολήσει στο παρελθόν και άλλες ελληνικές ομάδες. Έτσι, το 2016 είχε ενδιαφερθεί και ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής. Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε το πρώτο μισό στην Deportivo La Coruña,
στο πρώτο μισό της χρονιάς και ενώ το δεύτερο εξάμεινο μετακόμισε στην Αλκορκόρν. Γλωσσοδέτης όνομα. Ναι, εντάξει, δεν με ισπανικά γιατί δεν μπλέκεις. Όπως οι ποδοσφαιριστές χθες της Den Haag, ειδικά το center back και ο τερματοφύλακας, εντάξει, απλά νομίζω μπορείς να έλεγες, μπορείς να πεις ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 1, ποδοσφαιριστής με το νούμερο 2. Ο τερματοφύλακας. Ναι. Και μιας και λέμε για ονόματα, Μπρούνο Γκάμα βλέπω εδώ, έτσι. Ναι, για συνθήματα είναι ιδανικός. Ξεκάθαρα είναι μαζί με τον, νομίζω μαζί με τον Κολάσο. Ε, ναι, εντάξει. Είναι νομίζω τα δύο. Θα κάνουν πολύ ωραία συνθήματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Μόνο από το ενδιαφέρον του Άρη έχει ξεκινήσει το πανηγύρι στα social media. Πραγματικά. Μπρούνο Γκάμα βλέπω εδώ. Και, και νωρίτερα και ο Χρύσανθος δεν κρατήθηκε και αποκάλυψε μερικά συνθήματα όπως ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι, καλό είναι να μην τα πούμε αυτά στην αέρα. Ε, ναι, όχι, θα αφήσουμε τον Χρύσανθο να τα πει ξανά. Μέχρι τότε έχουμε. Μέχρι τότε ευτυχώς έχουμε ακόμα. Να θυμίσουμε ότι μετά τις 2 θα έχουμε μαζί μας και τον Χρύσανθο Τσαλτίδη για το παιχνίδι με τη Βίλεμ. Για το pre-game του σημερινού αγώνα. Pre-game. Σήμερα θα είμαστε και χαλαρά. Έχει και, έχει και πώς το λένε, Super Cup Γαλλίας, έχει και Zweite Liga, έχει αρκετά πράγματα. Θα τα βάλουμε και στις οθόνες, θα τα βλέπουμε. Και το αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινάει. Το χαμηλές κατηγορίες του αγγλικού πρωταθλήματος. Έτσι. Φίλε, άμα λες χαμηλές κατηγορίες την Championship ενώ παίζουμε Super League. Εντάξει, σαφώς είναι ανώτερη η Super League. Ναι. Σε τι επίπεδο. Η Super League έχει Ματέο Γκαρσία, η Championship δεν έχει. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Θα πούμε αυτά, μας ακούνε παρά έξω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για τον γκολ του Ντιγκινί. Ξέρω, έμεινα αρκετά εντυπωσιασμένο. Το είδα και το ξαναείδα αρκετές φορές το βράδυ. Και το δεύτερο γκολ είναι εντυπωσιακό, αλλά για άλλο λόγο. Είναι ναι, ναι. Για την άριστη λειτουργία στην επίθεση. Για τη ματιά του Γκαρσία που έβγαλε την κάθετη Διαμαντόπουλο. Ας μιλήσουμε για το πρώτο γκολ, έτσι. Έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου Τζανακάκη. Βρίσκει δεξιά το Βελέθ. Κάνε μετάδοση. Ο Βελέθ έχει πατήσει ήδη στο χώρο του κέντρου. Ο οποίος βρίσκει έξω δεξιά τον Ιτζόγλου. Η κάθετη που κάνει ο Ιτζόγλου για τα δεδομένα της Ελλάδας και του Ιτζόγλου δεν νομίζω ότι δεν το έχει φανταστεί το ίδιος. Και βγάζει. Τον έφαγε στον Μπέικτον. Εντάξει. Και βγάζει τον Ματέο Γκαρσία στο χώρο του κέντρου. Και αριστερά έχει ανοιχτεί ο Ντιγκινί και δεξιά έχει πατήσει περιοχή το center back σου, έτσι, ο Φραν Βελέθ. Είπαμε ότι. Δικαιώνεται το Πάκο Ερέρα, εγώ έχω να πω, σε όλους τους τομείς. Και σε ταχύτητα και στο κάτω την μπάλα και στα ανεβάσματα των αντικών. Ναι, από τη μία ναι, αλλά από την άλλη πες ότι ο Ντιγκινί έκανε λάθος κοντρόλ και έχανε την μπάλα. Τι θα γινόταν πίσω. Αρνητικό σαρατράκι, εντάξει, φιλικό είναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι αντίθετα βλέπουμε όλες τις περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να μην δούμε ότι το center back σου δημιούργησε άδιστα και πάτησε και περιοχή. Έτσι. Αλλά από την άλλη είναι center back, έτσι. Έγιναν οι κατάλληλες αλληλοκαλύψεις, οι οποίες φυσικά και όσο θα προχωράει ο καιρός θα βγαίνουν. Οι λεγόμενες αλχημίες και τα. Δεν σε φοβίζει λίγο όμως που δεν έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα Άρης ακόμα. Είναι λίγο παράδοξο αυτό. Το θέμα δεν είναι εδώ εγώ το πρόβλημα, το θέμα είναι το δύο Πάκου Ερέρα και το τεχνικό του επιτελείο. Όχι, εννοώ ότι δεν έχει δείξει κάποια νεκρά διαστήματα έτσι, λόγω της κούρασης. Και λίγο αυτό με προβληματίζει, όχι με προβληματίζει, με κρατάω μια σημείωση, μια πισινή που λένε. Εντάξει, κοίτα, για μένα έχουν δείξει προβληματάκια, ειδικά στην άμυνα, όπως κάποιες στιγμένες φάσεις που είναι νομίζω ξεκάθαρα θέμα. Απειρίας, όχι απειρίας, τα λίγα λεπτά που έχουν πάρει δελτίζει με το Βελέθ. Ας πούμε, η Den Haag στο πρώτο ημίχρονο απείλησε αρκετά με στημένες φάσεις στον αέρα. Απλά δεν το πλήρωσε ο Άρης. Νομίζω σήμερα θα είναι τα δύσκολα για τον Άρη, γιατί τώρα να παίζεις χθες φιλικό και σήμερα ξανά μετά από ούτε 15 ώρες ξανά αγώνα είναι λίγο προβληματικό αυτό. Σήμερα έχει να κερδίσει και τους ποδοσφαιριστές και την κούραση όπως θα είναι. Έτσι. Θα έλεγε ένα κλισέ ακόμα. Τι ωραία, τι ωραία. Αυτά τα κλισέ. Εντάξει, μα είναι φυσιολογικό. Εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια χθες να δω δύο ενδεκάδες από 45 λεπτά ή έστω μία ενδεκάδα που θα έβγαζε μεγάλο μέρος του αγώνα. Εν τέλει είδαμε πάλι το γνωστό, τη γνωστή τακτική ότι μοίρασε χρόνο σε όλους. Και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα κάνει σήμερα. Νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές, κυρίως στον χώρο του κέντρου τερματοφύλακας. Φαντάζομαι ότι για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι θα είναι διαφορετικός. Ναι. Γιατί έχουν πάρει παιχνίδια και ο Αναγνωστόπουλος και ο Καντιμίδης και ο Κουέστα. Ο Κουέστα έκανε αυτή την εντυπωσιακή απόκρουση χθες. Και η φάση ποια είναι ότι το ακούσαμε στο ραδιόφωνο, έτσι, έκανε την περιγραφή ο Χρυσάνδος. Μέχρι να το δείξει μέχρι να δούμε την εικόνα στο live. Εντάξει, μπορεί να αρκετοί θεωρήσαν ότι υπέδευαλε. Και βλέπουμε τη διπλή απόκρουση που ουσιαστικά η πρώτη είναι θέμα καθαρά ενστίκτου, αλλά η δεύτερη που κάνει που πέφτει προς τα πίσω και τεντώνει τα χέρια του. Δεν ξέρω, νομίζω εμένα με εντυπωσίασε αρκετά. Σε λίγο θα δείτε και τις φωτογραφίες, όπως είπαμε, από το στάδιο
Το οποίο δείχνει Willem. Ωραίο έτσι. Ναι, είναι οι γραμμές εντυπωσιακές, οι κερκίδες ακόμη πιο εντυπωσιακές, αίθουσες τύπου, τα πάντα. Εντάξει, μιλάμε και... Στο στοίχημα πόσο το δίνει. Να προλάβουμε να παίξουμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ αυτό που ανέφερες και προηγουμένως για την πίεση ψηλά του Άρη φέτος, που περιμένει το λάθος από τον αντίπαλο και να, για να χτυπήσει την αντεπίθεση, καθώς βλέπουμε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι ποδοσφαιριστές του Άρη, διακρίνονται για την ταχύτητά τους και για τη γρήγορη σκέψη τους. Το είδαμε αυτό και στο χθεσινό παιχνίδι και στα δύο γκολ ουσιαστικά. Περιμένει και ο Γιουνές την ομάδα. Ναι, ο Γιουνές, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη το βράδυ, και ενώ κανονικά ήταν να περάσει να πάρει τις εξετάσεις την Παρασκευή, αυτές μετατέθηκαν για μεθαύριο Δευτέρα, καθώς περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει από την Ολλανδία, αλλά μαζί με την αποστολή να επιστρέψουν και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος αλλά και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος και αυτός βρέθηκε την Πέμπτη στην Ολλανδία για να παρακολουθήσει τα δύο τελευταία παιχνίδια του Άρη, έτσι. Και μόλις μας έστειλε ο Χρήσανθος την ενδεκάδα του αγώνα. Αυτό είναι, για πες μας. Για πες μας. Λοιπόν, κάτω από τα δοκάρια ο Χούλεν Κουέστα, ο Σόουζα στο κέντρο της άμυνας μαζί με το Βελέθ. Αυτό για μένα είναι αναμενόμενο, γιατί ο Δελτζής έχει βγάλει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, αλλά από την άλλη θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει το δίδυμο. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το δίδυμο, γιατί ξέρεις, είναι και κοντοί σαν ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν πολύ γρήγορα και ταχύτητα μπορούν να δημιουργήσουν. Με επιφύλαξη κιόλας η αποστολή και οι ενδεκάδες, γιατί μπορεί να έχει κανένα κόκκι μέσα. Ναι, εντάξει. Κάθε παιχνίδι βλέπουμε και βλέπουμε. Αριστερά στο άκρο της άμυνας ο Γιώργος Βαλεδριάνος. Δεξιά ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Στο χώρο του κέντρου ο Ματίγια. Θα ξεκινήσει ο Κωνσταντινίδη. Ναι, ναι. Στο χώρο του κέντρου ο Ματίγια με τον Ιτζόγλου. Δώσε μου λίγο χρόνο να δω και τους υπόλοιπους. Γιατί ξέρεις, είναι κανένα, ναι. Το κλασικό είναι μπερδεμένο ξεκάθαρα. Ο Παυλίδης μπροστά τους. Αριστερά ο Μενέντεθ. Ναι. Δεξιά ο Μιλούνοβιτς. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος. Μάλιστα. Θα ξεκουραστεί ο Ματέο Γκαρσία σε αυτό το παιχνίδι και ο Ντιγκίνι. Ναι. Θα παίρνουν τις απαιτημένες ανάσες. Εντάξει, τώρα νομίζω έχουμε και την δεκάδα των Ολλανδών. Για να σε δω τώρα. Όχι, σε παρακαλώ. νομίζω ότι ο Δημήτρης Κολοβός είναι εκτός αποστολής. Δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι ο Έλληνας μέσος επιθετικός που ανήκει στη Βίλεμ. Έναν Έλληνα είχαμε να ξέρουμε το όνομα και τώρα δεν το βάλανε. Είναι δυνατόν. Εντάξει. Οι περισσότεροι είναι φων και τέτοια. Ολλανδία. Φίλε, τα Ολλανδικά δεν διαβάζονται, έτσι. Ειδικά αν δεν έχεις απαιτούμενες γνώσεις. Όχι, κι όμως δεν είναι πολύ δύσκολα. Εντάξει, πρέπει να έχουν και ξένα. Δεν μπορεί. Ναι. Άρα... Με πόσους παίκτες, 23. 20. Ο Άρης. Όχι, η Βίλεμ. Έχει πολύ πράγμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε το πρωτάθλημα. Και αυτοί. Έτσι. Η Ντεχάγκ, ας πούμε. Ναι, μιλάμε για πιο έτοιμες ομάδες. Η Ντεχάγκ, που φαινομενικά ήταν από τις πιο έτοιμες και από τις πιο δύσκολες ομάδες, δεν παρουσίασε κάτι ιδιαίτερο αν φανταστείς ότι σε μία εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα τους. Εγώ τον περίμενα, ας πούμε, το φιλικό τον περίμενα ακόμη πιο δυνατό. Εγώ βλέπω, Γιώργο, κάτω ότι άλλο ένα παιχνίδι που είχαμε μανούρα. Φίλε, δεν γίνεται αυτό. Σε κάθε μάτς έχουμε και από λίγο ξύλο, έτσι. Και σε κάθε μάτς έχουμε διαφορετικό πόντμαϊπερ τους, έτσι. Δείχνει μια οικογένεια. Εδώ βλέπω τη φωτογραφία στο Όλα Βοτάρης. Στις μανούρες φαίνεται η ομάδα από τον μπλοκ του Χρήσανθου Τσαλτίδη. Στη φωτογραφία, ο Σωσίας του Παντελή Καφέ, τι κάνει εδώ πέρα. Ποιο είναι Παντελή Καφέ? Όχι, δεν φίλε, δεν το είχα δει αυτό. Τρομερός. Εντάξει, εγώ έβλεπα και ξανά έβλεπα στο βίντεο τη βουτιά που κάνει ο Ασλίδης και πάει πάνω στον Ίμερτς. Γιατί ο Ολλανδός το παράκανε, νομίζω, μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλωτσιά που έδειξε. Εντάξει. Πολύ το ξύλο. Και πολύ το τράβημα. Δεν το συνηθίζουν αυτό σε παιδί προετοιμασίας, αλλά εντάξει. Ο Βαλεριάνος πέταξε την μπάλα στην αρχή, μετά ορμήξανε και ο Ασλίδης. Νομίζω έχει μείνει αυτό το χαρακτηριστικό από την περσινή χρονιά που ήταν πιο δυνατό και πιο δυναμικό το πρωτάθλημα. Και μερικοί παίκτες του Άρη τους έχει μείνει λίγο αυτό το τι γίνεται εδώ πέρα. Κάθε μάτς είναι τελικός. Είδε μία, δύο, τρεις κλωτσιές. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Δείχνει και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που δείχνει και ενότητα και λίγο καλό κλίμα ανάμεσα στους παίκτες. Δηλαδή, αν ένας παίκτης είναι στη μανούρα, θα πάνε όλοι οι άλλοι για να βοηθήσουν. Είναι λίγο και αυτό, έτσι, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Αυτά και για τη μανούρα. Που ο Μπάσα ήταν απόν. Ο Μπάσα ήταν πολύ ήρεμος. Μου έκανε εντύπωση.
Αλλά είδες ότι ανοίξαν όλοι. Όλοι. Στην πρώτη, μέχρι και ο Κουέστα έκανε σπίρτ από τέρμα, έτσι. Mm-hmm. Δύο μέτρα άνθρωπος. Εντάξει, αν το δεις, δεν θα κάτσει και αμαλώσει. Μπήκανε και οι Ολλανδοί εκεί πέρα, έτρεξε ο Πάγκος να σχοδίσει και ο διαιτητής διέταξε την προσωρινή διακοπή του αγώνα. Mm-hmm. Εγώ περίμενα ότι θα λήξει εκεί το ημίχρονο, γιατί δεν διακυβεύεται κάτι. Είναι ουσιαστικά. Και ακούστηκε φίλαθλοι, προστατεύσε την ομάδα μας. Στα Ολλανδικά όμως. Αν μπορείς, αυτό πες. Επίσης, εντω μεταξύ, βλέπω ότι θυμόμαστε μέσω του Λαμπαουτάρη ότι η Ντεν Χάγκ είχε ρίξει 3 στον Παναθηναϊκό και 3 στην Μπιλμπάο. Ήταν. Είναι μια δυνατή ομάδα. Σου λέει, εμένα με απογοήτευσε χθες. Γιατί σίγουρα περίμενα ένα πιο δυνατό τεστ. Το οποίο δεν ξέρω αν ήταν αυτή χώμα χθες. Γιατί από το 60 και μετά, όπως έλεγε ο Χρήστανδος, πέσανε κάτι μπινελίκια στο γήπεδο. Κάτι ξεφωνητά, είχαμε διάφορα τέτοια ώρα. Εντάξει. Το να είναι χώμα δεν δικαιολογείται πάντως, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πρέπει να το έχουν περάσει το. Να αρχίσουν σιγά σιγά να φορμάρονται λίγο για το πρώτο παιχνίδι. Δεν δικαιολογείται. Εντάξει, εκτός αν είδαμε εμείς κάτι τόσο στραβά. Δεν ξέρω, κάτι τόσο λάθος να υπολογίσαμε. Αλλά δικαιώνεται για άλλη μια φορά να πούμε ο Πάκο Ερένα όταν λέγαμε ότι φεύγει ο Πλατέλας, μένει ο Πλατέλας και τελικά την κινεί. Νομίζω ότι δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θες να μπεις σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Παίρνεις απόσταση, Γιώργο. Καταλαβαίνω ότι. Παίρνεις απόσταση από εδώ μέχρι την Ολλανδία. Καταλαβαίνω ότι και εκείνες τις μέρες, αλλά και τώρα οι φωνές είναι ίδιες, έτσι. Αυτοί που λέγανε τότε γιατί να φύγει ο Πλατέλας, που για μένα εγώ τον ήθελα στην ομάδα και από τότε. Δεν το δηλώνω, δεν το κρύβω. Περίμενα ότι ο Ντιγκινί σίγουρα είναι μια πολύ καλή προσπαθή, αλλά ο Πλατέλας ήταν από τα πρώτα ονόματα που θα ήθελα να ανανεώσω. Έτσι. Αλλά φυσικά δεν είμαι ο προπονητής του Άρη. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι οι κινήσεις που έχει κάνει του βγαίνουν για 4 Αυγούστου και 3 φιλικά προετοιμασίες μετά. Αυτό, έτσι, να είμαστε πάντα δίκαιοι. Έτσι. Μιλάμε για αυτό που βλέπουμε τώρα. Δεν. Η μπάλα, ας πούμε, να πατάει ακόμα χαμηλά στα μυαλά μας. Γιατί είδα από χθες έναν ενθουσιασμό που δικαιολογείται, ναι, μεν με την εικόνα, αλλά δεν είναι κάτι είναι άλλο. Νωρίς ακόμα, είναι νωρίς. Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι άνοιξε η όρεξη σε όλους. Σε όλους, γιατί είδαμε. Κοίταξε, εγώ περιμένω να τους δω και με τις ελληνικές ομάδες που είναι περισσότερο αυτό. Στα μέτρα, σε εισαγωγικά τώρα, εντάξει. Η Λάρισα και. Περιμένω λίγο να δω αυτό. Όχι μόνο στα μέτρα, αλλά να δούμε πώς θα αντιδράσουν και σε κλειστές άμυνες. Ναι. Την Πέμπτη, για παράδειγμα, που θα έρθει η Λάρισα στο Γκλάνης Βικελίδης, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα, θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο Άρης απέναντι σε μια κλειστή άμυνα. Δεν νομίζω ότι θα έρθει η Λάρισα εδώ να παίξει ένα 4-4-3 όπως των Ολλανδών χθες, οι οποίοι είχαν αρκετά κενά, έτσι, σαν κλασική Ολλανδική ομάδα. Ναι, εντάξει, παιδική χαρά. Ειδικά στο δεύτερο γκολ, πόσο ψηλά είχε ανέβει άμυνα και βγαίνει από πίσω Διαμαντόπουλος. Σαν τεχνητό offside, το οποίο βγήκε σε πλήρη αποτυχία, ο Διαμαντόπουλος βγήκε από τα δεξιά. Εξαιρετικό ανέβασμα, ναι. Διαμαντόπουλος. Εκτός από το εξαιρετικό ανέβασμα και το πολύ ωραίο τελείωμα, είναι μισό γκολ είναι η κάθετη που βγάζει ο Γκαρσία και που βλέπει ότι η άμυνα κοιμάται και κάνει το σπίτι ο Διαμαντόπουλος που αρχικά δεν το πίστεψε ούτε αυτό γιατί νόμιζε ότι βρισκόταν σε θέση offside. Ναι. Και εν τέλει σπίρτ, έκανε ένα σπίρτ. Και έφτασε μέσα στην περιοχή που εκεί δεν το έχασε φυσικά. Ναι, εντάξει. Ναι. Έτσι, και εγώ πιστεύω ότι φάνηκαν όλοι χαρούμενοι. Φάνηκαν όλοι χαρούμενοι από το χθεσινό παιχνίδι. Ειδικά αν διαβάσει και τη δηλώση του Ερέρα. Δεν μπορούσε να εκδείξει τη χαρά του στην αρχή. Γιατί το live video με τις δηλώσεις ο Χρήστανος το άνοιξε κάποια δευτερόλεπτα νωρίτερα από ό,τι ήταν οι δηλώσεις. Και είδαμε τα σχετικά πειράγματα που έγιναν μεταξύ των δημοσιογράφων, του Ραούλ Μπράβο και του Πάκο Ερέρα. Ερέρα αυτή τη φορά δηλώσει στα ισπανικά, όχι στα αγγλικά. Ναι, στα ισπανικά, με μεταφραστή τον Ραούλ Μπράβο, έτσι. Mm-hmm. Αλλά σε αυτό που στάθηκαν και ο Πάκο Ερέρα, αλλά και ο Θωμάς Νασλίδης με τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο στις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, είναι η ικανοποίηση που βλέπουν βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ναι, δεν είναι τόσο οι νίκες και τα θετικά αποτελέσματα που αυτή την εποχή το μόνο που κάνουν είναι να βελτιώσουν το κλίμα στην ομάδα και δεν προσφέρουν κάτι άλλο, δεν προσφέρουν βαθμούς, δεν είναι επίσημοι αγώνες. Απλά δίνουν εκτός από ένα κύπελο. Ένα κύπελο το πήρες, εντάξει. Εντάξει, πήρες και κύπελο. Άρα που δεν έχεις. Έχεις ξαναδεί άλλη ομάδα παίρνει κύπελο σε φιλικά, δεν έχεις ξαναδεί. Άλλο ένα πρέπει να δώσουν τώρα, άμα κάνεις σήμερα και την τέταρτη νίκη που για μένα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Ναι, σήμερα έχει η Βίλεμ. Είναι μια ομάδα στα μέτρα του Άρη, αλλά μην ξεχνάμε σου λέω ότι υπάρχει. Πιο έτοιμη, πιο. Ναι, υπάρχει και ότι πριν 15 ώρες περίπου είχε αγώνα. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι δύσκολο. Και θα δεις,
πώς θα ανταποκριθούν οι παίχτες του Άρη σε αυτό το τομέα. Εγώ θέλω να σταθώ και πάλι στην ικανοποίηση που έβγαλαν ο Πάκο Ερέδα με τους δύο ποδοσφαιριστές του. Και θέλω να σταθούν ότι από αγώνα σε αγώνα υπάρχει μια βελτίωση. Αυτό που θέλουν να βλέπουν. Όντως, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ο Άρης είναι η μέρα με τη νύχτα. Ναι. Και ο Πάκο Ερέδα μίλησε και για τις αλλαγές. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ματέο Γκαρσία είχε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Στο πρώτο ημίχρονο, όπως είδαμε, ήταν λίγο έξω από τα νερά του. Δεν βοήθησε τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αλλάζουν πτέρυγες. Ο Ντιγκινί έρχεται από αριστερά. Ο Ματέο Γκαρσία πάει από δεξιά με ανάποδο πόδι. Mm-hmm. Ουσιαστικά για να κάνει διεισδύσεις μέσα στην περιοχή. Μήπως έφταιγε και ο ήλιος στο πρώτο μέρος. Γιατί ήταν. Ήταν βόδι και μην τον ενοχλούσε. Και βλέπουμε ότι εκτός από, από τις δύο assist που βγάζει, τη μία mm-hmm. στον Ντιγκινί και την άλλη στον Διαμαντόπουλο, υπάρχει και η φάση στο, νομίζω, στο 65, mm-hmm. Που γίνεται ένα φοβερό αναδύο με τον Ασλίδη. Ο Θωμάς Ασλίδης του βγάζει κάθε μέσα στη μεγάλη περιοχή και ο Αργεντινός εξτρέμ χάνει το τέταρτο ουσιαστικά. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και θα έχει ξεφύγει κι άλλο σκορ. Εντάξει, για τους προπονητές. Στα φιλικά ειδικά δεν έχει τόση σημασία το να μπει το γκολ. Που βγήκε η κάθετη και που είχαμε αυτό το ανέβασμα και σημαντική φάση ήταν νομίζω ευτυχές για τον Πάκο Ερέρα και φάνηκε κιόλας και από τις δηλώσεις και από όλα. Και γενικότερα είχε πολλά θετικά ο Άρης στο χθεσινό παιχνίδι και είναι κάτι που το ζητάει ο Πάκο Ερέρα να υπάρχει βελτίωση και να συνεχίζει τη δουλειά με τον ίδιο ρυθμό. Ναι, υπάρχουν οι απαραίτητοι αυτοματισμοί που ξέρεις σιγά σιγά. Όσο δεν η ομάδα, θα βγαίνουν και παραπάνω, ειδικά και όπως είπαμε νωρίτερα, για το ανέβασμα του Βελέθ στο χώρο της επίθεσης. Κάποιος έπρεπε να μείνει να καλύψει πίσω. Και όπως φαίνεται από το βίντεο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, στο χώρο της άμυνας γυρνάει ο Μπάσα, ο αμυντικός μέσος του Άρη. Οπότε αυτοί οι αυτοματισμοί σταδιακά θα αρχίσουν να βγαίνουν παραπάνω στο παιχνίδι της ομάδας. Θα βλέπουμε δηλαδή ένα-δύο συνεργασίες, ο Νασλίδης, ας πούμε. Που βλέπω αρκετό κόσμο να διαφωνεί με την επιλογή του και τι βλέπει μπάλα. Βλέπει μπάλα. Ναι, έχει προσφέρει κρατάει ψηλά μπάλα και προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο στα εξτρέμ του Άρη. Στα εξτρέμ του Άρη και στους μέσους της ομάδας. Ναι, ο κόσμος έχει συνηθίσει με το κλασικό στυλ επιθετικού που απλά βάζει γκολ και ούτε βοηθάει ούτε κρατάει μπάλες. Ναι. Τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ένας Μπενζεμά επιθετικός είναι χρήσιμος. Η εικόνα με τον Γιουνέστα είναι αρκετά διαφορετική. Νομίζω θα βοηθάει και στην περιφέρεια, αλλά θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στο σχοδάρισμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Νασλίδης απλά κρατάει μπάλα, τη μοιράζει εξαιρετικά ωραία δεξιά και αριστερά και βλέπουμε ότι ο Άρης έχει μέσους οι οποίοι δοκιμάζουν τα πόδια τους. Και ο Κολάσο έχει αρχίσει να σουτάρει. Τα εξτρέμ του Άρη σουτάρουν από μακριά. Την κοινή, ας πούμε, τον γκολ είναι κεραυνός από πολύ μακριά. Αυτό που δεν βλέπαμε πέρσι στον Άρη εκτός από τον Παυλίδη. Νομίζω μόνο ο Παυλίδης σουτάρει απ' έξω από την περιοχή. Πέρσι δεν βλέπαμε πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, σκέψου ότι για να πάει μπάλα από την άμυνα μέχρι την επίθεση. Εντάξει, νομίζω ότι ήθελε. Τώρα αδόκιμη και η σύγκριση τώρα βέβαια με μια ομάδα. Σεβασμό στα παιδιά που αγωνίστηκαν πέρσι, συγκρίνουμε εντελώς ανομικές καταστάσεις. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την πρώτη σύνδεση από την Ολλανδία με τον Χρήστο Ανατσαλτίδη για να μας πει περισσότερα και τις πρώτες εικόνες από το γήπεδο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Χρήστο Ανατσαλτίδη από την Ολλανδία για μια πρώτη σύνδεση. Αφού πρώτα σας πω ότι οι χορηγοί της ώρας και της αποστολής του Άρη στην Ολλανδία, Ζάικος Κέντερινγκ, αναλαμβάνουν κάθε εκδήλωση μεγάλη, μικρή, όπως γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι, χωρίς συλλόγων ή εταιριών, συνέδρια και πολλά άλλα. Μπορούν να προσφέρουν μενού από διακεκριμένο σεφ, ηχητική κάλυψη, DJ και φωτογράφο στο τηλέφωνο 2343 023 090. Top Gas, η κορυφή στον τομέα του υγραερίου, διανομή, εμφιάλωση, κατασκευή πρατηρίων υγραερίου κίνησης, δεξαμενές υγραερίου, επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων Ιταλικών συστημάτων υγραερίου κίνησης BRC, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγραερίου για ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, αγροκτήματα, καταστήματα και οικίες. Γέφυρα Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310-773337 και στο topgas.com.gr. Και Regina, είδη και αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά είδη. Μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina. Βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα. Θα έχουμε σε λίγο τον Χρήσανθο Τσαλτίδη. Τον έχουμε. Mm. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, μια χαρά. Σας έχω τα πάντα, έτσι.
Εντάξει, φυσικά. Υγρά αεροκίνηση σας έχω. Έτσι, έτσι. Μετά το παντρευτείτε θα σας κανονίσω και το γάμο σας με το catering. Επειδή έχω φάει το catering είναι εξαιρετικό. Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ναι, αφού είναι κοντοχωριανή. Αν το επιβεβαιώνει ο Γιώργος Γκάτος, εγώ είμαι. Κατεβαίνεις κάτω, πας πολύ καστοργέ. Ναι, ναι. Ταβερνούλα, γάμο, ό,τι θέλεις, τα πάντα. Γυαλιά από πού παίρνεις, Γκάτο. Ε, πάλι πολύ καστρό, δεν ξέρω. Κάτι θα μου κανονίσει το βράδυ. Πισανίδη. Πισανίδη. Πιάστηκα διάβαστο. Πισανίδη. Αυτά πρέπει να σοβαρευτεί λίγο. Πισανίδη. Πισανίδη. Έτσι. Φυσικά. Τον βλέπω τον Γκάτο λίγο πεσμένο σήμερα. Δηλαδή, ξενύχτησε. Όχι. Είμαι από το παιδί σε πάνω. Μόνο τσίψιο ακούω. Από το πρωί μόνο τσίψιο ακούω. Τι γίνεται. Τι θα λάβει σήμερα. Περιμένει το μάτς. Φυσικά. Δεν έχει καφέ. Καφεδάκι ήρθε να είμαστε. Έχουμε διαβάσει αίρεσης, διαβάζουμε τα πάντα. Στο Λίμπερο έχει πάντα καφέ. Πάντα καφέ. Αφού πήρες αίρεσης, εντάξει. Ενδεκάδες έχουμε μπροστά μας, τα πάντα έχουμε. Είμαστε πανέτοιμοι για τον αγώνα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Τι είναι οι ενδεκάδες δηλαδή και σε εμάς. Ναι, φυσικά. Γιατί αυτοί δεν μας τις δώσαν και μετά μας τις πήρανε. Αλλά πρόλαβα έβγαλα φωτογραφία. Εντάξει. Μήπως τις αλλάξουμε. Να τις δούμε. Λοιπόν. Και μετά μου λέει, δώσε λίγο πίσω, πήρα το χαρτί. Εκεί τα μήπως... μήπως... ένα έχουμε για όλους. Ένα για μήπως επιστρέψουν με άλλες δεκάδες. Εντάξει. Εγώ θα το πω εδώ πάνω μου. Θα τους πω γιατί σημείωσα ήδη. Όχι, την έχω. Του Άρη την έχω φωτογραφία μπροστά μου. Πρόλαβα. Θα την πεις εσύ εγώ. Εσύ θα πεις στους Ολλανδούς μετά, αλλά θέλω να πω για, για ένα ακόμα εκπληκτικό γήπεδο. Το οποίο βρισκόμαστε. Εντάξει, έχουμε πάθει πλάκα. Οι εγκαταστάσεις είναι απίστευτες παντού. Δεν είναι όμως μόνο το γήπεδο που είναι κουκλίστικο και εγκλέζικο και σούπερ. Είναι ρε φίλε και το γεγονός ότι και οι εγκαταστάσεις, οι παροχές που υπάρχουν στον φύλαθρο είναι εκπληκτικές. Δηλαδή τώρα, δεν ξέρω αν ανεβάσατε τις φωτογραφίες που σας έστειλα, ναι, από ναι, το χώρο που είναι πριν τα δημοσιογραφικά, δηλαδή πριν τα δημοσιογραφικά, ο χώρος είναι εκεί πέρα, λες και είσαι στο καλύτερο καφέ μπαρ της Ολλανδίας. Δηλαδή αίθουσες απίστευτες, η αίθουσα τύπου επίσης. Οι χώροι, οι παροχές είναι ακριβώς ό,τι πρέπει, πάρκινγκ, αυτά τα πάντα, για να έρθεις να διασκεδάσεις, να φέρεις την οικογένειά σου και να διασκεδάσεις το γήπεδο, να παρακολουθείς την ομάδα σου. Και απ' έξω είναι γιορτή, ουσιαστικά φουσκωτά τα πάντα. Είδαμε φωτογραφίες. Τα έτσι, φουσκωτά, παίζουν κάτι μπάλες, κάτι αυτά, κάτι έχει κάτι λουκανικά, ρε, κάτι από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτά θα πάω μετά, αυτά γιατί έχουμε πρωινό, καλά-καλά δεν φάγαμε. Λίγο δύσκολο σήμερα το μάτς. Έχει ναι. Ένα αεράκι που είναι συμπαθητικό τώρα εδώ και κανένα πεντάλεπτο, γιατί έχει μια τριαντάρα αυτή τη στιγμή. Μες στο κατά μεσήμερο. Βλέπω και τα αριανάκια εδώ από τη Γερμανία που έχουν έρθει. Μέχρι να αρχίσει και το μάτς 35 θα βιάσει. Έχει αριανάκια εδώ αρκετά σήμερα. Έχουν έρθει γιατί είναι Σάββατο και προφανώς βόλεψε με τις δουλειές τους. Και θα έρθουν και άλλοι. Να τους έχουμε φωτογραφίες. Φωτογραφίες να τους έχουμε για ειδικό θέμα έτσι. Τα πάντα όλα γίνονται. Όλα είναι προβλεπόμενα. Πριν μας πεις... ένα παιχνίδι βέβαια που... Ναι. Να επιβεβαιώσουμε ακόμα μια φορά ότι το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη έτσι μέχρι στιγμής. Γιατί ρωτάει ο κόσμος τώρα. Εκτός αν βρεθεί πάλι κανένα αριανάκι και τραβάει με το κινητό. Αν γίνει κάτι. Μπορεί να είναι ο ίδιος. Χθεσινή εκπληκτική σήμερα δουλειά. Σήμερα να βγει το Βίλεμ, το Βίλεμ στο YouTube. Χθες βγήκε ξαφνικά, βλέπουμε όλοι ένα The Hag. Λέμε, είναι το επίσημο του The Hag και φτιάχνει το και δείχνει το παιχνίδι. Μας λέει αυτή τη δεχάκη, εμείς δεν δείχνουμε το παιχνίδι, λέει, κάποιος από εσάς τραβάει. Όχι, δεν τραβάμε. Λέει, είναι ένας λέει, που τραβάει από το κινητό του, ποιος είναι αυτός. Και τον ψάχναμε, δεν το βρήκαμε τα αριανάκια μας. Όλο το παιχνίδι το έδειξε μια χαρά. Πες μας, και στο δεύτερο ημίχρονο σκιά, είδαμε και την κολάρε. Πολύ ωραία. Πες μας, Χρήσανθε, για τη Βίλεμ, γιατί Βίλεμ 2 το γράφουνε, τι γίνεται με το 2 που έχουν διπλό στο όνομα. Έχουν κάνει καθάριση κι αυτοί όπως ο Άρης. Και εδώ δεν έχει άλλες αλλαγές. Σου λέει, βάλε ένα Βίλεμ 2. Και τελειώσαμε. Προσθέσανε στο Βίλεμ 1, βάλαν και μια γραμμούλα δίπλα και μια χαρά. Γι' αυτό είναι Βίλεμ 2. Δεν είναι δεύτερη ομάδα, είναι κανονικά πρώτη ομάδα και είναι και καλή ομάδα από ό,τι μας είπανε. Καλή, εντάξει. Στη μέση, που είναι κάτι βαθμό. Είναι σαν την The Hag δηλαδή ένα πράγμα. Αλλά σήμερα βέβαια ο Άρης προέρχεται από ένα παιχνίδι χθες το βράδυ. Ούτε καν 24 ώρες δεν υπάρχουν. Αρκετές αλλαγές θα υπάρχουν. Θεωρητικά είναι το φιλικό στο οποίο έχουμε τις λιγότερες απαιτήσεις από την ομάδα με όλα αυτά τα οποία γίνει, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις, θέλουμε και σήμερα να δούμε πραγματάκια, αλλά εντάξει, τα ελαφρυντικά είναι πολλά για τους ποδοσφαιριστές. Σήμερα αφού παίξανε χτες το βράδυ, γυρίσανε στο ξενοδοχείο, φάγανε η ώρα 12 ας πούμε και τα λοιπά και το πρωί ξυπνήσαν, φάγανε πρωινό και ξαναφεύγουν για το κήπεδο. Ούτε χαλάρωμα δεν κάνανε το πρωί. Γι' αυτό είναι και λίγο διαφορετική η ενδεκάδα σήμερα.
Ο Κουέστα βέβαια είναι κατά από τα δοκάρια. Ωραίο παίχτη έχουμε, ρε φίλε. Γκονσάλβες, Μάρτινς, Ντεσόζα, Ούγκο, Φελίπε. Όχι ολόκληρο, σε παρακαλώ. Το καλύτερο... Ποια είναι αυτή η παιχτάρα. Το καλύτερο όνομα το έχει ο καινούριος αυτός που είναι αλμυρός, όπως γράφουμε στο Λομπαουτάρης, ο Γκάμα. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο. Μετά το κάνουμε κι αυτό. Βλέπω. Ο Γκονσάλβες, Μάρτινς, Ντεσόζα, Ούγκο, Σόζα. Ο Ούγκο Σόζα. Ο Ούγκο Σόζα είναι. Τι ωραίο όνομα έχει, ρε φίλε. Λοιπόν, Σόζα. Βέλεφ. Ο Ιντζόγλου. Ο Παυλίδης, ο Μιλούνοβιτς, ο Μενέντεθ, ο Διαμαντόπουλος, ο Ματίγια, ο Βαλεριάνος και ο Κωνσταντινίδης είναι η πρώτη 11. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλές αλλαγές σχέση με την ομάδα που ξεκίνησε χθες κόντρα στην Ντεχά. Τώρα θα έχουμε προφανώς δίδυμο Σόουζα Βέλεφ στο κέντρο της άμυνας. Ο Ιντζόγλου μαζί με τον Ματίγια θα είναι στο χώρο του κέντρου και μπροστά τους θα είναι ο Παυλίδης, ο Μιλούνοβιτς στη μία πλευρά, λογικά ο Μενέντεθ θα πάει στην άλλη πλευρά ως εξτρέμ στο σημερινό παιχνίδι, με τον Βαλεριάνο να είναι αριστερό ο μπακ και τον Κωνσταντινίδη να είναι δεξιμπακ. Αυτή είναι η εκτίμηση τώρα, μπορεί να είναι και ανάποδα οι δύο αριστεροπόδαροι, να είναι δηλαδή ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω. Θα το δούμε στην πράξη, μέσα στο γήπεδο πλέον αυτό, το τι ακριβώς θα συμβεί στο παιχνίδι. Αρκετές οι αλλαγές και προφανώς τώρα αυτοί που χθες σήκωσαν το κουπί με την τράβηξαν το κουπί με την Ντεχάκ να μπουν για μικρότερο χρονικό διάστημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι η ομάδα η οποία θα ξεκινήσει σήμερα στην ομάδα κόντρα στην Βίλεμ εδώ στο ωραιότατο και γραφικότατο Τίλμπουργκ. Θα γίνουν πολλά πειράματα από ό,τι φαίνεται και στο κέντρο της άμυνας που έχουμε συνηθίσει το Δελιζήσι μαζί με κάποιον πιο κοντό αμυντικό. Θα έχουμε ένα πολύ γρήγορο κεντρικό δίδυμο σήμερα. Μπορεί να υστερεί όμως τις στημένες φάσεις. Όπως είδαμε χθες ότι ο Βέλεθ έχασε κάποιες φάσεις σε στημένα. Ο Μενέντεθ... Είναι το αδύναμο του σημείο. Ναι, ο Μενέντεθ στα αριστερά θα δούμε αν έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά για να παίξει ως extreme. Νομίζω θα είναι ενδιαφέρον προσέγγιση. Θα έχει τα χαρακτηριστικά και αν θες ο δικός μου προβληματισμός είναι αυτός ότι ο Μενέντεθ έχει περισσότερο επιθετικογενή χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Έχει καλή σέντρα, έχει καλά στημένα, έχει καλά χτυπήματα, βγαίνει αρκετές φορές στο overlap. Αντιθέτως ακόμα δεν τον έχω δει απόλυτα αποτελεσματικό στο αμυντικό κομμάτι της αριστερής πλευράς. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα νομίζω ότι ως extreme ενδεχομένως θα τα καταφέρει και καλύτερα, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά είναι πράγματα τα οποία δοκιμάζει ο coach, γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα που χθες το βράδυ υπήρχε παιχνίδι. Άρα του δίνει την ευκαιρία και να δοκιμάσει κάποιους άλλους παίκτες σε διαφορετικές θέσεις, γιατί μέσα στο πρωτάθλημα ενδεχομένως να χρειαστεί αυτό. Ενδεχομένως να χρειαστεί να παίξει ο Μενέντες στη μία θέση ή στην άλλη. Άρα υπό αυτή την έννοια θα έχουμε και αυτές τις δοκιμές σήμερα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Σταθήκαμε στην αρχή της εκπομπής στο πρώτο γκολ που πετυχαίνει ο Άρης χθες με τον Τικινή και πώς δούλεψε όλη η ομάδα στο χώρο του κέντρου που ο Βέλεθ έφτασε σε σημείο να πατήσει περιοχή σαν δεξί εξτρέμ. Και νομίζω ότι... Ναι, ο Βέλεθ είναι ένα στούπερ το οποίο το έχουμε πάρα πολλές φορές. Όποτε του δίνεται ευκαιρία κατεβαίνει κάτω από το χώρο του κέντρου. Έγινε λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας ανάμεσα στον Βέλεθ, τον Ματέο Γκαρσία, τον Ιντζόγλου. Πήγε η μπάλα πάλι στο Βέλεθ, από το Βέλεθ στον Ματέο Γκαρσία, ο Ματέο Γκαρσία στον Τικινή. Και αυτός είναι ένας τρόπος τον οποίο θέλει να παίζει ο Πάκο Ρέα. Θέλει δηλαδή να προστίθενται ποδοσφαιριστές στην επιθετική διάταξη της ομάδας, όποτε αυτό μπορεί να συμβεί και να εναλλάσσει γρήγορα η μπάλα, γιατί έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές και μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι και έτσι βάζει πιο δύσκολα στους αμυντικούς. Το γεγονός ότι ο Βέλε ανέβηκε, κράτησε, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, κράτησε πάνω του έναν αμυντικό ποδοσφαιριστή με αποτέλεσμα ο δεύτερος, ήταν δύο πίσω της Τεχάκ, ο δεύτερος να πάει πάνω στο Ματέο Γκαρσία, αυτός θα δώσει την πάση στον Τικινή. Και σχεδόν μόνος του βέβαια από εκεί και με τον τρόπο που το κάνει ο Τικινή είναι εξαιρετικό το κόλ, το οποίο πετυχαίνει. Το σέμι της αράχνης που έλεγα και χθες. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα κέρδισε έναν παίχτη παραπάνω, ο οποίος δεν υπολογίζεται από την αντίπαλη άμυνα. Βέβαια λίγο ήταν για τα πανηγύρια η άμυνα της The Hard,
Και αυτό δεν φαίνεται τόσο στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ που έχει κοιμηθεί ο αριστερός μπακ με αποτέλεσμα ο Διαμαντόπουλος να φύγει στην πλάτη της άμυνας. Αλλά και εδώ είχαμε δεύτερη πολύ ωραία assist από τον Ματέο Γκαρσία. Γενικά το έχουν αυτό οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί με τις άμυνες το έχουν αυτό. Ναι, ο οποίος μπορεί να μισκόρα, αλλά δεν σε δύο assist. Αυτά για την ώρα. Ωραία. Σε περίπου 35 λεπτά θα συνδεθούμε για τη μετάδοση του αγώνα. Ωραία, να σε αποδεσμεύσουμε αν είναι και συνδέμαστε σε λίγο γι'όλα. Ωραία. Έγινε, παιδιά. Λοιπόν, έγινε. Και αφού αφήσαμε τον Χρήστανθο να πει την ενδεκάδα του Άρη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε και των Ολλανδών, έτσι με τεράστια... Θα πάρεις το ρίσκο. Εγώ δεν παίρνω ευθύνη. Θα πάρω το ρίσκο με τεράστια επίοικια όσοι γνωρίζουν Ολλανδικά ή πώς προσφέρονται οι παίχτες, έτσι. Είναι ο Βέλεν Ρόιθ, ο Λούις, ο Χέικερς, ο Ντάγκερλεϊ, ο Μαγκάρι, ο Λίφτινγκ, ο Σαντίκη, ο Κράουλι, ο Κρόκς, ο Λόγιερς και ο Σόλ. Όπως είπαμε, ο Lifting είναι, νομίζω, εντάξει. Είναι ελληνική σειρά Zero's 90s με το χώρο Ρώμα. Εξαιρετική σειρά, φίλε, δεν έχω δει. Μου άρεσε εμένα αυτή η σειρά. Ο Κολοβός, όπως είπαμε, έχει μείνει εκτός αποστολής από τους Ολλανδούς. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Θέλω να σταθώ στο γήπεδο που είδαμε και το βλέπετε και εσείς μέσω του All About Ours από τις εικόνες που έστειλε ο Χρήστανθος. Είναι φοβερό. Και αν σκεφτείς ότι είναι μια πόλη 250.000 ανθρώπων με ένα γήπεδο το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει χωρητικότητα περίπου 14.000, και όπως ανακοίνωσαν χθες το βράδυ και όλα στην ώρα που παίζονταν ο αγώνας, οι Ολλανδοί πέρασαν τις 9.000 διαρκείας. Εντάξει, και η Βίλεμ είναι μια ομάδα μικρομεσαία στην Ολλανδία. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Το έχουν αυτό με τα διαρκεία, είναι λίγο πιο. 9.000 αυτοί και 13.000 νομίζω χθες η Den Haag. Είναι φοβερά. Άμα κάτσεις και το σκεφτείς, είναι φοβερά νούμερα. Έχουν άλλη νοοτροπία και στις εγκαταστάσεις, όπως είδαμε, και στο πώς αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο σαν γιορτή. Και γενικότερα για τα διαρκείας έχουν άλλο τρόπο σκέψης και λειτουργίας στην Ολλανδία. Γενικότερα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που βλέπουμε ότι δεν έχουν αυτό το να κάνει ομάδα μεταγραφές για να πάρουμε τα διαρκείας. Είδες παιδική χαρά στην άμυνα και 9.000 διαρκείας. Φαντάσου να ήταν εδώ 9.000 με τέτοια άμυνα που είχαν αυτοί χθες. Θέλω να σου πω ότι με το χθεσινό παιχνίδι είδα αρκετούς ανθρώπους, αρκετούς φίλους του Άδη να αναθερμαίνουν το ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαρκείας και κάποιοι το έκαναν και σήμερα το παιδί. Ότι αυτή η εμφάνιση, έστω και αν δεν σημαίνει κάτι, ξέρεις, επανέφερε λίγο το χαμόγελο. Μπορώ να το πω και έτσι, ότι χάρηκαν λίγο με αυτό που είδανε. Σκέψου πόσα χρόνια έχεις να δεις κάθετες και την μπάλα στο χώρο του και να παίζει κανονικά η ομάδα. Έτσι, δεν είναι λίγο αυτό. Όσο και αν φαίνεται πολύ περίεργο, είναι κάτι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο στα μάτια όλων. Σήμερα έχει πολύ μπάλα γύρω από κάτω. Έχει και Super Cup Γαλλίας. Βλέπω εδώ Liverpool Napoli στις 8. Βλέπω Βαλένθια. Arsenal Lazio. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτά τα τριτοδεύτερα όταν παίζει ο Άρης με τη Βίλεμ. Ναι, ναι. Τσιρόνα τότε να... και όχι Χιρόνα. Χιρόνα. Τι Χιρόνα. Τους Καταλάνους πρέπει να τους διαβάζουμε με σωστό όνομα. Στις 9 η ώρα Τσιρόνα τότε να... Και μετά, νομίζω αυτά είναι για σήμερα. Νομίζω αυτά έχει για σήμερα. Τα καλά. Και φυσικά τη Φάιντε Λίγκα που θα έχουμε σε μια οθόνη σίγουρα να παρακολουθούμε, γιατί παίζει μεγάλη κολονία με την Bochum. Αυτό ακριβώς φοβόμουν. Έτσι. Newcastle, Augsburg. Εντάξει, εμάς και στη δεύτερη και στην τρίτη ώρα της εκπομπής θα μας απασχολήσει το φιλικό του Άρη. Έτσι, θα έχουμε και μια ενημέρωση από την Έβερτον γίνεται... Βαλένθια. Θα κάτσω εδώ πέρα, θα τα δούμε όλα μέχρι το βράδυ. Αυτό ακριβώς φοβόμουν. Όχι, το νομίζω ότι θα πρέπει να φύγεις. Γιατί με διώχνεις, Γιώργο Κάτω. Όχι, καλά είναι να φύγεις. Αλλά έχω μείνει αρκετά εντυπωσιασμένος από το βίντεο. Από το βίντεο, συγγνώμη. Από το γήπεδο. Έτσι. Θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως και χθες. Και γιατί όχι να γίνει κάτι αντίστοιχο. Να το βλέπεις και να χαίρεσαι. Όπως θα δούμε την Πέμπτη, θα είναι ουσιαστικά ο πρώτος αγώνας στο Κλειάνης Βικελίδης με το νέο χορτάρι. Και τις όποιες ανακαινήσεις έχουν προλάβει να γίνουν στο γήπεδο, οι οποίες θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της off-season. Έτσι. Με εντυπωσιάζει, σε παρακολουθώ άναυδος. Ή αν θέλεις, σύμφωνα με το hashtag της pre-season. Είναι pre-season.
Εντάξει, νομίζω είναι pre-season, αλλά εφόσον δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα, είναι off-season. Χρησιμοποίησα, χρησιμοποίησα NBA λεξικό. Και regular season θα πεις μετά και τέτοια. Εντάξει, ναι. Και μετά θα μας πάρουμε τις πέτρες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω, γιατί μου έρχονται αρκετά μηνύματα στα social media, και να σας θυμίσω εγώ και τον άλλο τρόπο επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε πριν αρχίσει το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια που θα ακούτε και την μετάδοση από την Ολλανδία. Μου λένε για τα διαρκείας ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι ο κόσμος του Άρη, βλέποντας την εικόνα της ομάδας, έχει μπει στη διαδικασία να προμηθευτεί το διαρκείας του εν ώψη της πρεμιέρας. Γιατί να μην το κάνει άλλωστε, έτσι. Ναι, από τη στιγμή που μας άνοιξε η όρεξη, έστω και στα φιλικά, καλό θα είναι ότι να βρεθούμε δίπλα στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι δεν θα μπει ο κόσμος στην ώρα του και θα τρέχουν τελευταία στιγμή να αγοράσουν εισιτήρια. Εγώ αυτό μπορώ να στο εγγυηθώ αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας τι γίνεται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε και τη λειτουργία των τουρνικέτ τη νέα σεζόν, που είναι υποχρεωτικά από το Super League. Αλλά εμένα με αφήνει ικανοποιημένο μέχρι στιγμής η ΚΑΕ. Και η ΚΑΕ. Και η ΚΑΕ, η οποία τώρα που το έφερε η κουβέντα, ανακοίνωσε και αυτή το πρόγραμμα προετοιμασίας. Θα δώσει πέντε φιλικούς αγώνες στην Ελλάδα. Έτσι. Η προετοιμασία θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά και η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου θα δώσει 5 αγώνες όλους και κλεισμένων των θυρών. Αρχικά κόντρα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Αρχικά με την Καστοριά στις 29 Αυγούστου. Στη συνέχεια στην 1η Σεπτεμβρίου κόντρα στον Ολυμπιακό. Το πιο δυνατό φιλικό της pre-season. Στη συνέχεια 6. Θα δούμε Βεζένκοφ κόντρα στον Άρη. Θα δούμε πολλά και διαφορετικά. Και μπλατ. Δεν θα δούμε. Εμείς δεν θα δούμε. Αυτοί που πρέπει να δουν οι προπονητές για να διορθώσουν την πρέπει, θα το δουν κανονικά. Θα δούμε, Γιώργο Γκάτα. Θα δούμε. Αυτό φοβάμαι. 6 Σεπτεμβρίου στο Νικ Γκάλης Χολ κόντρα στην Πινάρ Καρσίγιακα. Καλό φιλικό. Μία εβδομάδα μετά κόντρα στην Ισταμπούλ και πάλι στο Νικ Γκάλης Χολ. Και το τελευταίο του φιλικό θα το δώσει 15 Σεπτεμβρίου. 5 μέρες μόλις το πρώτο επίσημο αγώνα κόντρα στην Δυναμό Τυφλίδας. Η προετοιμασία, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά. Την άλλη αυτή τη βδομάδα, και αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη, οι καλαθοσφαιριστές του Άρη θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θα μαζευτούν σιγά-σιγά, ναι, γιατί πρέπει. Στις 10 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν, 10 και 11 Αυγούστου, οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις των καλαθοσφαιριστών. Και οι Αμερικάνοι κυρίως. Ενώ στις 13 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Τις επόμενες δύο μέρες έχουμε τις εργοματικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες για να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν οι καλαθοσφαιριστές στο παρκέ. Ενώ στις 23 Αυγούστου θα φύγει η ομάδα για την Καστοριά που θα παραμείνει εκεί μία εβδομάδα. 8 μέρες, συγγνώμη. Λοιπόν, θα σε κόψω εδώ γιατί θα τα πεις όλα, να κρατήσουμε και κάτι για δεύτερη ώρα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για την πρώτη ώρα που τελείωσε αισίως και θα επιστρέψουμε και για τη δεύτερη ώρα. Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα. Δεν αργήσαμε. Εντάξει, γιατί. Γιατί, φίλε. Λοιπόν, βλέπω τώρα τα βρήκε με μήνα η United και θέλει περισσότερα χρήματα την Μπαρσελόνα. Γιατί να πάει στη United, αυτό το παιδί από την Μπαρσελόνα στη United, από το κακό στο χειρότερο. Είναι οι δύο αγάπες μου σε εισαγωγικά η United. Έχουμε βάλει τώρα και την κολονία τώρα με την Bochum και αχνοβλέπουμε. Δεν μου έχει πει στο μόνιτο. Bochum δέρνουμε τελικά. Bochum δέρνουμε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα θα πάμε σε λίγο στην σύνδεση στην Ολλανδία για το παιχνίδι του Άρη με τη Willem. Αφού πρώτα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα το απαραίτητο πριν το match για να είμαστε στην ώρα μας και συνεπείς. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας FM, αφήνοντας κενό και αποστέλνοντας το μήνυμα που θέλετε στο 54526 για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Έτσι να μας πείτε τι βλέπετε για το match, τι δεν σας άρεσε, τι σας άρεσε από το προηγούμενα παιχνίδια. Τι περιμένετε να δείτε, ποιο παίκτη ξεχωρίζετε, ποιο παίκτη θα θέλατε να είναι λίγο καλύτερος να ανεβάσει η απόδοση. Να μας πείτε ποιοι θα πάρετε διαρκείας, έτσι, μιας και το πιάσαμε σήμερα στα θέμα, θα είναι το δεύτερο θέμα της εκπομπής μετά το φιλικό, τα διαρκείας. Να ξέρετε, είναι όλη την ώρα αυτό θα λέμε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πάει μόνο το πράγμα πλέον, ειδικά μετά τις τελευταίες θετικές εικόνες. Εσύ πώς το βλέπεις, Γιώργο, το παιχνίδι? Θα είναι, εγώ πιστεύω, το πιο δύσκολο παιχνίδι του Άρη στα πλαίσια της προετοιμασίας. Και
αναμένω έτσι και μερικά, όχι δυσάρεστα, αλλά με μερικές έτσι, μερικά λάθη, μερική κούραση. Και ιδίως για εξωαγωνιστικούς λόγους. Εξωαγωνιστικούς λέγοντας ότι όχι εξαιτίας δυναμικής της Βίλεμ, αλλά κυρίως λόγω της κόπος της ερχόμενης. Το χθεσινό παιχνίδι γίνονται αυτά στην προετοιμασία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από ένα παιχνίδι που είναι 15 λεπτά μετά. Ίσως στο θέμα αντοχής των παικτών βγαίνει ένα συμπέρασμα, στο κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν υπό την κούραση και τα συνεχόμενα αγωνιστικά λεπτά. Θα δείξει αυτό πόσο θα φανεί. Ένα καλό στοιχείο το οποίο θα ήθελα να δω και σήμερα είναι αν για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι ο Άρης κρατήσει το 0 στην άμυνα. Γιατί δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα η νική ήττα, αλλά είναι μια νοοτροπία που χτίζεται στην οποία δεν δέχονται γκολ οι ποδοσφαιριστές. Και αν δεν δεχτείς γκολ από Ολλανδική ομάδα, που είναι κατεξοχήν ομάδες που ανοίγονται μέσω επιθετικά, τότε νομίζω ότι θα είσαι κινήσεις σε καλό πλαίσιο. Τώρα θα δούμε. Ήδη είναι σε καλό πλαίσιο που δεν έχει δεχτεί τέρμα για τρία παιχνίδια, αλλά εντάξει, μένει να δούμε και στο τέταρτο τι θα κάνει. Θα δούμε, ναι. Βλέπω κλειστό παιχνίδι σήμερα. Κλειστό παιχνίδι βλέπεις, ναι, με διαφορετική άμυνα του Άρη. Νομίζω ότι θα δούμε αρκετά γκολ σήμερα. Δεν ξέρω από τι διάστημα κενό ανάμεσα σε φιλικά βρίσκεται η Βίλεμ. Ναι, δεν ξέρω της Βίλεμ. Πότε είναι το τελευταίο παιχνίδι της Βίλεμ, να δούμε άμα έχουν δυνάμεις αυτοί. Αν θυμάμαι καλά, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα, τώρα δες. Μια εβδομάδα μετά αυτή και εμείς μια μέρα μετά. Γιατί, σου λέω, αυτή είναι στο τελικό στάδιο. Οπότε δεν είναι τόσο θέμα τι κάνουν αυτοί. Δώσε μου μισό λεπτό. Λοιπόν, να σου πω καταρχήν ότι η σέντρα της Βίλεμ στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα είναι στις 11 Αυγούστου, σε μία εβδομάδα από τώρα, στις 7.30 ώρα υποδέχεται τη Φένλο στο Koenig Stadium, το οποίο θα αγωνιστεί και ο Άρης σήμερα. Έτσι. Η Βίλεμ στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε. Με τη Φένλο. Όχι. Όσο εσύ το ψάχνεις, θα σας πω εγώ ξανά λίγο την εντεκάδα με την οποία παρατάσσει το Άρης κόντρα στη Βίλεμ. Κάτω από τα δοκάρια Κουέστα, Βαλεριάνο, Σόουζα, Βελέθ και Κωνσταντινίδης στην άμυνα. Ματίγια με Ιντζόγλου και μπροστά του ο Παυλίδης στο χώρο του κέντρου. Μιλούνοβιτς και Μένεντεθ στα άκρα της επίθεσης. Και Διαμαντόπουλος στην κορυφή. Αυτά για τον Άρη. Τώρα τους Ολλανδούς εγώ δεν τους πιάνω. Τους τρέμω λίγο τους Ολλανδούς να προφέρω τα ονόματα. Μην γίνουμε σποτάκι. Θα σε βοηθήσω λέγοντάς σου ότι. Εντάξει, εμένα να βοηθήσει. Για το παιχνίδι. Η Βίλεμ στα δύο πρώτα φιλικά που έδωσε αρχές Ιουλίου κόντρα σε δύο πειραρίες κέρδισε 0-10 και 0-9 αντίστοιχα. Εντάξει, απλά τα προσπερνάμε, δεν καθόμαστε καν εδώ. Καθαρά στοιχηματικό. Στα πιο σοβαρά παιχνίδια που έδωσε στις 25 Ιουλίου κόντρα στην Βίλεμ. Κόντρα στη Σπάρτα Ρότερνταμ, η οποία είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας, ιτήθηκε με 0-2 εντός έδρας. Ενώ τρεις μέρες μετά, στις 28 Αυγούστου, που ουσιαστικά είναι μια εβδομάδα νωρίτερα, ιτήθηκε και πάλι εντός έδρας από τη Μαλίν την βελγική ομάδα με γκολ από το 8. Δεν μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση. Άρα μόνο μπειραρίες κερδίζουμε. Ναι. Και βλέπουμε ότι θα είναι τρίτο διδυτικό παιχνίδι που θα χάσει εντός έδρας. Μακάρι, εγώ λέω. Ξέρεις τι, αυτά τα παιχνίδια με τις μπειραρίες είναι να τα ξέρεις, να βλέπεις το κουπόνι, να δεις ποια είναι τα μάτς με τις μπειραρίες και να παίξεις να τα καρφώσεις όλα αυτά συν. Νομίζω όσοι το. Λίγο να το προσέξεις αυτό, είναι εύκολο κέρδος. Δεν έχω ιδέα. Τι κατηγορία είναι αυτές οι ομάδες. Φαντάζομαι ότι είναι ερασιτεχνικές και τοπικές εκεί της τριγύρω περιοχής. Μπειραρίες, νομίζω ότι το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Δεν θα σταθώ καν εκεί. Αυτό θέλω να σου πω. Και βλέπω ότι έχει δώσει μόνο 4 φιλικά. Σήμερα ουσιαστικά είναι το 5ο φιλικό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Εντάξει, μου κάνει και αυτό εντύπωση. Αλλά ουσιαστικά έχουν μια εβδομάδα κενό για να προετοιμαστούν για το σημερινό παιχνίδι. Το περιμένουν πώς και πώς, γιατί είναι η πρόβα Τζενεράλε. Στο γήπεδο γίνεται γιορτή αυτή τη στιγμή. Μπορεί να καλέσανε και τις μπειραρίες να το δουν. Για να έχει λουκάνικα έξω από το γήπεδο, σίγουρα θα έχει μπύρες μέσα. Μην λέτε για λουκάνικα, γιατί μεσημεριάζει και είμαστε με καφέ και πρωινό μόνο σήμερα. Εντάξει. Έχει πάει ήδη 2:20 και μας βλέπω λίγο σφιχτούς ενώ συνέχειας. Έτσι γίνεται πάντα στις ημέρες τις οποίες έχει αγώνες. Τα delivery τώρα θα πάρουν και φωτιά γιατί παίζει ο Άρης. Ή και όχι. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Εντάξει, εδώ πέρα μπορεί να πάρουν φωτιά. Θα βγάλουμε τώρα το χρύσανθο. Θα κάνουμε πίσω εμείς, θα κάνουμε το delivery μας. Θα ετοιμαστούμε. Θα συνεχιστεί βέβαια το ρεπορτάζ από Γιώργο Γκάτο εδώ πέρα με το λάπτοπ του που έχει πάρει φωτιά.
Ακούγεται όντως. Θες να σου πω ότι οι Ολλανδοί έχουν πιαστεί λίγο προετοίμαστοι. Γιατί? Στην επίσημη στη σελίδα τους έχουν φωτογραφία του παιχνίδι. Εντάξει, αυτό το περιμέναμε. Συνεχίζεται το απόλυτο σερί. Όχι, αυτό το έχω δει και από ελληνικές μεγάλες σελίδες πριν δύο εβδομάδες κιόλας. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση να το κάνουν οι Ολλανδοί. Γιατί εντάξει, η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι ο Πλατέλας μαζί με τον Ντούνι, τον Μπαργκάν, τον Δελιζή, τον Σόουζα και τον Βαλεριάνο. Στείλουν μια φωτογραφία δικιά μας να το φτιάξουν. Πού είναι το mail τη σελίδα. Αλλά αφού δεν μας είχαν κανένα παίκτη προπέρσινο, κανένα Νάτσο Γκαρσία μέσα στην αποστολή του Άρη, να ψαχνόμαστε, καλά είναι. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε και το διάλειμμα το απαραίτητο, γιατί θα κάνουμε απευθεία σύνδεση μετά με τον Χρήστο Τσαλτίδη για το παιχνίδι και θα αργήσουμε μετά, θα πάμε στο ημίχρονο ξανά σε διαφημίσεις, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο τυπικοί σε αυτά. Να σου δώσω και ένα έξτρα στοιχείο, σύμφωνα με το επίσημο site της Βίλεμ, λέει ότι η είσοδος στον σημερινό αγώνα είναι δωρεάν. Σόπα, να είδες. Εντυπωσιακό και αυτό. Και δώρο, μία μπύρα και ένα λουκάνικο. Και ένα βούρστ, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, από Ολλανδούς, τι περιμένεις από Ολλανδούς. Χωρίς να θέλω βέβαια να θίξω τον Ολλανδικό λαό, αλλά τι περιμένεις από Ολλανδούς. Θέλω να σου πω ότι είναι η ομάδα που υποστηρίζω σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όταν αυτοί προκρίνονται και άμα. Ποια, η Βίλεμ. Όχι η Βίλεμ, ναι. Η Εθνική Ολλανδία. Όταν αυτή προκρίνεται. Όταν αυτή προκρίνεται. Έχετε να δείτε τελική φάση. Το 10, δεν είναι. Πότε είδαμε τελική φάση. Ούτε στο γύρο ήσασταν. Θα σε γελάσω. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι κάναμε και τέτοια. Δεν είναι η μεγάλη Αγγλία η Ολλανδία. Βέβαια. Να παίζει όλες τις διοργανώσεις. Δεν θες να πιάσουμε το θέμα. Είναι Αγγλία και πάλι. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Με έχει κουράσει η Αγγλία γενικότερα. Έχω δώσει το περισσότερο γέλιο σε όλο τον κόσμο σε εθνική, νομίζω. Εντάξει. Θέλεις να πάμε σιγά σιγά στο να κάνουμε το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να συνδεθούμε με την Ολλανδία και να επιστρέψουμε. Με μπάλα. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, είμαστε από στιγμή στη στιγμή. Θα πάμε στην Ολλανδία, στο Χρήστανθο Τσαλτίδη. Αφού πρώτα σας πω εγώ, Ζάικο Σκέτερινγκ αναλαμβάνουν κάθε εκδήλωση μεγάλη ή μικρή, όπως γάμοι, βαπτίσεις, πάρτι, χωρίς συλλόγων ή εταιριών, συνέδρια και πολλά άλλα. Μπορούν να προσφέρουν μενού από διακεκριμένο σεφ, ηχητική κάλυψη, DJ και φωτογράφο στο τηλέφωνο 2343 023 090. Top Gas, η κορυφή στον τομέα του υγραερίου. Διανομή, εφιάλωση, κατασκευή πρατηρίων υγραερίου κίνησης, δεξαμένες υγραερίου. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων Ιταλικών συστημάτων υγραερίου κίνησης, BRC. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγραερίου για ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, αγροκτήματα, καταστήματα και οικίες. Στη γέφυρα Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310 7733 37 και στο topgas.com.gr. Και Regina, ίδια αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά είδη. Μπαίνετε τώρα στο site reginabanio.gr, ξεφυλίζετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina. Βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα. Σε λίγο θα πάμε στον Χρήστανθο Τσαλτίδη όταν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε ακόμα. Εντάξει. Μέχρι τότε, Γιώργο Κάτω, γιατί ήσουν στο. Έκανε ένα γρήγορο σερφάρισμα στα σημαντικά πράγματα της ζωής. Παρακολουθώ τι γίνεται. Τις εξελίξεις, Γιώργο Κάτω, στις θάλασσες και τις ακτές. Κυρίως εξελίξεις. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι είναι δωρεάν. Α, ναι, πες μας αυτό. Στο παιχνίδι, γιατί είναι σήμερα η ημέρα του Βασιλιά ουσιαστικά στην Ολλανδία. Του LeBron James. Όχι, ήταν πολύ αποτυχημένο αστείο αυτό. Και το είπα και εκτός αέρα και τώρα. Και το είπες, ναι, δεύτερη φορά, δηλαδή. Είναι η μέρα του Βασιλιά. Το δίσεξα Μαρτίν, ούκαν δρόσοφο, έτσι. Είναι η μέρα του Βασιλιά στην Ολλανδία, γι' αυτό και το γήπεδο, στο γήπεδο υπάρχει δωρεάν είσοδος στο παιχνίδι. Mm-hmm. Βλέπουμε, αν δείτε και τα βιντεάκια, μια εντυπωσιακή είσοδος. Και για τους φίλους του Άρη. Ναι, mm-hmm. Εντυπωσιακή είσοδος, αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερος κόσμος στο γήπεδο αυτή τη στιγμή παρά τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Είναι απέναντι στα Γιαρετσίνα και για σουβλάκια, όπως γίνεται και εδώ. Ήταν, αν είχαν τη δυνατότητα ή αν ήξεραν τι σημαίνει σουβλάκι, νομίζω ότι θα πήγαιναν. Φίλε, εντάξει, και τα λουκάνικα είναι τιμία. Εντάξει. Δεν είναι, εντάξει, άλλη νοοτροπία εντελώς. Λοιπόν, το παιχνίδι από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει. Ναι, η παίκτες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Η τέταρτη φιλική αναμέτρηση, το τέταρτο τεστ για την ομάδα του Πάκο Ερέρα. Κλείνει ένας κύκλος στην Ολλανδία. Ξέρετε. Γιατί οι ποδοσφαιριστές, όπως είπαμε νωρίτερα, θα επιστρέψουν αύριο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Θα πας να υποδεχτείς. Θα πας εσύ να υποδεχτείς. Νομίζω είναι πιο πιθανό γιατί έχεις και αυτοκίνητο. Έτσι. Εντάξει, φίλε. Διαχωρίζω τη θέση μου, αλλά όχι, νομίζω ότι δεν θα φύγεις από εδώ, θα με αφήσεις μόνο. Ισχύει αυτό. Εμείς είμαστε ρεζερβέ, δεν μπορούμε. Yeah. Είμαστε εδώ πέρα πιστοί στις επάλξεις. Yeah. Όποιος θέλει, ας βγει. Και αύριο πάλι από τις 1 μέχρι 4. Θα στείλεις Παπαδόπουλο. Θα στείλεις Παπαδόπουλο, τι πω. Όχι, νομίζω ότι θα είναι ο Χρήστανθος. Θα το καλύψει πλήρως όλα. Α, ναι, σωστά. Και μετά θα σωστά. Πάρει την άδειά του. Πλησιάζουμε στην ώρα του αγώνα. Λοιπόν, μακάρι να κλείσει ιδανικά αυτός ο κύκλος στην Ολλανδία.
Νομίζω θα έχουμε χρόνια να δούμε μόνο νίκες σε φιλικά. Εντάξει, δεν είναι. Το θέμα είναι τα κάνεις τα επίσημα τώρα. Χθες είναι πιο πολύ για την ψυχολογική κατάσταση της ομάδας, αλλά και για το. Ξέρεις ότι και για τον κόσμο η φλόγα. Όχι φλόγα που ανάβει, δεν το πω ακριβώς έτσι. Ξέρεις, είναι ένα πρόξιμο παραπάνω στον κόσμο ότι boost, κάτι καλό έτσι. Γίνεται. Ναι. Και για τα, ναι. τα διαρκείας. Μην το λέμε και το ξαναλέμε. Εντάξει, νομίζω ότι σου λέω στην αρχή. Πίστευα ότι χρειαζόταν μια όθηση για τα διαρκείας. Πλέον μετά από αυτά που είδαμε σε αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι θα το κάνουν. Θα γίνει αυτόματα, θα πάει μόνο το πράγμα. Ναι, θα βρει τον δρόμο του. Εγώ υπολογίζω τις δύο φιλικές αναμετρήσεις. Αν έρθει και ο Γκάμα. Ναι, εντάξει, η περίπτωση του. Αραούλου, η περίπτωση του Πορτογάλου Extreme είναι αρκετά δύσκολη, έτσι. Όπως είπαμε νωρίτερα. Είναι αλμυρός που είπε. Γράφουμε... Εξαιρετικό είναι το Αλμυρός. Νομίζω μπορούμε να τα λέω μια ολόκληρη εκπομπή το Αλμυρός. Ναι. Σιγά σιγά τώρα να δούμε αν έχουμε το Χρήστο Σανθοστατλίδη στο τηλέφωνο. Ναι, περιμένουμε κι εμείς με αγωνία τη σύνδεση με Ολλανδία. Όπου να είναι, θα έρθει. Για να μην σας αρχίσω να σας λέω για Λίβερπουλ και τέτοια συνεχώς. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Χρήστο, να σε παρακαλώ, πιέσαι. Εντάξει, είμαι εκεφαλικό με την Νάπολη Λίβερπουλ. Νομίζω μετά το μάτς και τα απαραίτητα με το ρεπορτάζ θα πάμε να δούμε και Λίβερπουλ. Έχουμε τον Χρήστο Τσαλτίδη. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με Ολλανδία και τον Χρήστο Τσαλτίδη για το φιλικό του Άρη με την Βίλεμ. Χρήστανθε. Καλησπέρα και πάλι εδώ από το στάδιο της Βίλεμ, ο Σκίλμπουργκ, όπου έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Άρη. Με τον Άρη να παίζει με ένα ιδιαίτερο σχήμα, ένα ιδιαίτερο τρόπο. Δεν είναι το κλασικό 4-3-3 που μας έχει συνηθίσει ο Πάκο Ερέρα, αλλά επειδή ακριβώς είναι ένα παιχνίδι δοκιμών, δοκιμάζει και σχήμα στο σημερινό μας και παίζει 4-4-2 με ρόμβο. Αυτό είναι το σχήμα. Και γράψτε το για να το γράψουμε και στους φίλους αναγνώσεις του Ολαμπαουτάρης, καθώς πέρα από την άμυνα, που εντάξει δεν έχει αλλαγές, είναι ο Σόουσα με το Πέλεκ στο κέντρο της, ο Βαλεριάνος αριστερά και ο Κωνσταντινίδης δεξιά, με τον Βλέφμα να είναι βέβαια ο Βουλκίπερ, να τώρα έχουμε τις κοιτήσεις. Παίκτη του Άρη και από τα δεξιά. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Είναι και την άλλη πλευρά. Έλεγα λοιπόν ότι παίζει με ρόμβο, καθώς μπροστά από την τετράδα στην άμυνα βρίσκονται τρεις ποδοσφαιριστές. Είναι ο Ματίγια αριστερά, ο Ματίγια δεξιά, ο Ιντζόγλου στο κέντρο και μπροστά από αυτούς παίζει ο Παυλίδης με τον Μιλούνοβιτ και τον Διαμαντόπουλο να είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι θα βρίσκονται στην επίθεση. Ο Διαμαντόπουλος είναι αυτός ο οποίος έχει χτυπήσει λίγο πριν, να τον βλέπω σηκώθηκε, είναι okay, ο παίκτης του Άρη. 4-4-2 λοιπόν, επαναλαμβάνω γιατί βλέπω να δούμε τι θα κάνει ο Διαμαντόπουλος. Αριστερά ο Μενέντες, τετράδα του κέντρου, δεξιά ο Ματίγια, στο κέντρο ο Ιντζόγλου, μπροστά τους σε ρόλο δεκαρίου κατά κάποιο τρόπο ο Παυλίδης και δίδυμο ο Μιλούνοβιτ με τον Διαμαντόπουλο σε ένα διαφορετικό σχήμα το οποίο δοκιμάζει σήμερα ο Πάκο Ερέρα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνονται τα φιλικά παιχνίδια για να γίνουν διάφορες δοκιμές. Δεν γίνεται για να κερδίσεις. Θα ήθελα να δω πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα, ειδικά στην επίθεση με τη συνεργασία Διαμαντόπουλου-Μιλούνοβιτς. Με αφήνει πολλά ερωτηματικά. Ενδιαφέρον και θα δούμε βέβαια και ποιοι παίκτες θα παίξουν και αν θα παίξουν με το ίδιο σχήμα και στην πορεία. Ο Βέλεθ είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα και πάλι. Και θα αλλάξει πολύ ωραία το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Παυλίδης. Διαμαντόπουλος πιο πίσω για τον Ματίγια. Ο Ισπανός με την μπάλα πιο πίσω για τον συμπατριώτη τον Βέλεθ. Τα πρώτα τρία προς το δεύτερο. Να σε διακόψω γιατί. Να ακούτε και τους αυτό, φίλους αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί περνάει πολύ χαρακτηριστικά ο ήχος μέσα από το. Ναι, είναι καμιά δεκαριά που έχουν έρθει από Γερμανία, αλλά είναι αλάνια, δεν είναι οικογένειες μόνο. Πέρα από άλλους 30-40 φίλους του Άρη που είναι οικογένειες κτλ. Έχουμε καμιά δεκαριά παλικαράκια τα οποία είναι ούλτρας, δεν είναι απλή περίπτωση. Χρήσαν, θα έχει πάρει το μάτι σου κανένα να τραβάει βίντεο για κάνα live, να πούμε στον κόσμο. Όχι, όχι. Θα υπήρχε, αυτός είναι στεφάκι εκεί.
Σήμερα πήγε διακοπές. Που είδαμε καμιά 474 τροχόσπιτα να κυκλοφορούν στον δρόμο. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 οι δύο ομάδες. Με τον Βέλεφ να είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα. Αφήνει για τον Σόζα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνεργασία τους. Του Σόζα με τον Βέλεφ, γιατί μέχρι πρότινος υπήρχε ο γκόλιθος Βελιγκίτης και ένας από τους δύο έπαιζε. Βέλεφ. Πίσω στον Κουέστα. Ο Ισπανός τελείωσε την μπάλα με τα πόδια πλάγιο out. Υπέρ του Βίλεμ. Το πλάγιο out που θα εκτελεστεί. Η Βίλεμ που έχει φτάξει πλευρά στον Κολοβό. Ο οποίος πάντως είναι εκτός αποστολής. Είναι εδώ πέρα κοντά μας. Και παρακολουθεί το παιχνίδι από τα επίσημα του σταδίου. Και τώρα οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Θα καταφέρουν, παίρνει μπάλα από τον Μενέντζο όμως και πάλι. Ο Τζόρντι Κρουκς. Τώρα ο Λιούις από την δεξιά πλευρά όπως ανεβαίνει η Ολλανδική ομάδα. Θα βγει όμως ο Βέλεφ πολύ ωραία και θα διώξει την μπάλα πριν ο Λάουερ γίνει επικίνδυνος για τα καρέ του Κουέστα. Και τώρα από τα δεξιά και πάλι αυτή φορά και κάτι νούμερα έχουν αυτό το τρικολόρε η Βίλεμ. Ό,τι έχω αντιληφθεί είναι και κάτι σαν ότι παρασκούπηκε κατά κάτι τρόπο αυτό κόκκινη μπλε γραμμή και έχουν ένα ανάμεσα κάποιες κόκκινες μπλε και άσπρες γραμμές έχουν και τα νούμερα. Πού είναι τα νούμερα, δηλαδή δεν φαίνονται. Θα λέω δυο παίκτες στο κομμάτι εδώ πέρα. Λέω τον Χέρκιν και τον Λιούις. Εμείς έχουμε τα ονόματα, δεν έχουμε τα νούμερα αυτή τη στιγμή. Πάθω εγώ έτσι. Όχι, πάθω φίλος. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Έχουμε από το επίσημο site της Βίλεμ κανονικά τις ενδεκάδες, αλλά δεν έχουμε τα ονόματα δίπλα. Ναι, όπως και δικιά μας. Έχω στείλει φωτογραφία, κύριε συνάδελφε, το δίκιο. Όλη τη σύνθεση. Ναι, ναι. Είναι το basis που λέει εδώ, ρεζερβέ, που λέει μετά. Σε παρακαλώ. Και πίνει και εκτός αποστολής, όλα τα έχω στείλει. Μέχρι εκτός αποστολής ο Κολομβός να πούμε, έτσι. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι εκτός αποστολής. Η τρίτη στήλη γράφει κερκίδα. Ναι, ναι. Η δεύτερη στήλη ρεζέρβες. Τα μεταφράσαμε, τα μεταφράσαμε. Μην αγχώνεις. Βαλεριάνος έκοψε ωραία την μπάλα. Ο Μενέδες έκανε λάθος, την ξαναπήρε όμως και πήρε και το πλάγιο. Ο Ισπανός, ο οποίος παίζει μπροστά από τον Βαλεριάνο. Και έλεγα και στις προηγούμενες μεταδόσεις ότι ο Βαλεριάνος και τη θέση του αριστερού μπακ πατάει καλύτερα μέχρι την Παρτιζάν. Μιλούνοβιτς, ο οποίος σήμερα είναι στο ρόλο του δεύτερου τυπικού, στο 4-4-2 μαζί με τον Διαμαντόπουλο. Βέλεφ, πίζουν ψηλά πάντως του Φερακίλεν. Αυλίδης, πάει να αλλάξει από την άλλη πλευρά, λάθος. Αυλίδη. Και τώρα και πάλι οι γηπεδούχοι. Είναι μια ενδεκάδα που δεν ξέρω αν την δούμε ποτέ σε επίσημο παιχνίδι. Φαντάζομαι πως όχι. Δεν θα υπάρξει ποτέ αυτή η ενδεκάδα σε επίσημο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, προετοιμασία είναι και πρέπει να γίνουν κάποιες δοκιμές από τον Πάκο Ερέρα, πόσο μάλλον όταν χθες υπήρχε παιχνίδι. Η κέντρα τώρα θα γίνει στην περιοχή και παλιά ο Κουέστα απέχει και θα τη μακρύνει σε κόρνερ. Ο Ισπανός σε ετοιμότητα και σε αυτή τη φάση. Έπεσε από την πολύ ωραία κεφαλιά που βγήκε στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Ο Κουέστα όμως θα πέσει και θα απομακρύνει την μπάλα. Το κόρνερ που θα εκτελεστεί τώρα μέσα στην περιοχή θα διώξει ο Ματίγια. Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης αυτή η φάση για τους Ολλανδούς. Οι οποίοι επιμένουν από τα αριστερά, η μπάλα θα φύγει κόρνερ και πάλι. Θέλω να συνδεθώ, οι καλοί θα μπουν στο δεύτερο ενίδρο, κράτω το 0. Άμα μπουν οι καλοί στο δεύτερο ενίδρο. Οι καλοί δεν γίνεται να παίζουν όμως κάθε μέρα 70 και 80 λεπτά. Την προετοιμασία θα παίξουν όλοι. Οι καλοί θα παίξουν τα επίθυμα. Εκεί θα γίνεται ο διαχωρισμός. Το κόρνερ θα εκτελεστεί. Την μπάλα προς τα πίσω.
και ένα σούτ θα γίνει αυτό, εντάξει. Νομίζω εγώ θα κάνω λίγο καλύτερο. Βάλα πήγε στα περιστέρια στην κυριολεκτία, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν ανησύχησε ο Κουέστα. Το 10ο λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Πάκο Ερέρα να δίνει κάποιες επιπλέον οδηγίες τώρα στον Μιλούνοβιτ. Αλλά δεν είναι και ολόκληρος παράσταση. Νομίζω ότι κάτι προπόνηση που την μπάλα θα περάσει πλάγιο για την Βίλεμ τώρα. Πλάγια ό,τι θα εκτελεστεί. Έγινε το λάθος. Πήραν οι παίκτες του Άρη, η παλιά για τον Διαμαντόπουλο όμως δεν είναι καλή. Θα κόψουν και τις Βίλεμ. Τώρα θα προσπαθήσουν και πάλι από τα μετώπιση να δημιουργήσουν επιθετικές προϋποθέσεις για να απειλήσουν την ουσία του Κουέστα. Μπάλα θα βγει πλάγι όμως για τον Άρη. Έχω την αίσθηση ότι έχει πολύ περισσότερο κόσμο σχέση με χθες. Πρέπει να είναι καμιά... Πόσο χρόνο είναι το κήπεδο? 20. 19, 18. 14 νομίζω. 14. Αν κουράει 14 και βγάλω τους απέναντι 6. Τα πέταλα έχει σήμερα αρκετό κόσμο και δεν είναι χθες. 4.000 και πέρα έχει μεσημεριάτικα εδώ στο Τίλμπουργκ, κύριε. Είναι και μέρα... Έχει λουκανικάρες μετά απ' έξω. Εντάξει. Κάτι λέγανε ότι είναι κάτι γιορτή του Βασιλιά. Είναι η μέρα... Είναι η μέρα του Βασιλιά σήμερα, ναι. Μέχρι... Είναι η μέρα του Βασιλιά στην Ολλανδία. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει δωρεάν είσοδο... Δωρεάν είσοδο στον αγώνα. Σοπα ρε φίλε. Η δωρεάν είσοδο λέει γιατί είναι η μέρα του Βασιλιά σήμερα. Άμα είναι η μέρα του Βασιλιά. Έτσι. Τότε... Ένα δυνατό μαρκάρισμα τώρα που έγινε, αλλά φέγγει στην κόντρα ο Άρης. Για να δούμε τον Ματίγια. Ο οποίος αφήνει για τον Διαμαντόπουλο από τα αριστερά. Είναι μόνος στην περιοχή ο Παυλίδης, ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει, αλλά δεν καταφέρει. Κρατάει όμως την μπάλα. Αφήστε τώρα για τον Μενέντες. Για να δούμε τον Ισπανό. Πάνε δύο πάνε του. Ο Μενέντες ο οποίος θα διατηρήσει τον έλεγχο την μπάλα. Τελικά ο δεύτερος θα τον κόψει. Παραλίγο να κρατήσει την μπάλα. Τελικά θα βγει. Για να δούμε τι έδωσε ο ρέφερι. Μπάλα τη φίλη. Έδωσε. Ενώ έπεσε και το ρέφερι ή ενδοσυνεννόηση, γιατί δεν έδωσε μιλούν ότι. Πλάγιο που εκτελέστηκε, συλλαμβάνεται προοπτικές αυτής της αντεπίμεσης, με κολάσο, Ματέο Γκαρσία και την Γκίνη, η ακριβώς περιμένανε. Αλλά είπαμε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι του Άρη και ένα κομμάτι που για μένα θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για να ισχυροποιήσεις κατά πολύ τη θέση σου είναι το κατά πόσο θα αποκτήσει η ομάδα βάθος. Στον Πάγκος, γιατί είναι δεδομένος ότι σε ένα μεγάλο, σε ένα σημαντικό ποσοστό η ομάδα έχει μια ικανότατη ενδεκάδα, έχει και 2-3 παίκτες που διεκδικούν την είσοδο στην ενδεκάδα, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο για να αποκτήσει βάθος και το λέω αυτό πάντα με δεδομένο ότι θα καταφέρει ο Άρης να πάρει τα περισσότερα χρήματα από τη σύμπραξη Nova Care, πάρει μια πολύ μεγάλη ανάσα, σχεδόν 1 εκατομμύριο πάνω από αυτά που υπολόγιζε αρχικά και επομένως θα μπορέσει να κάνει και τις κινήσεις που να κάνει. Αν δε ο κόσμος βοηθήσει και αυτός από την πλευρά του και τα 1500 διαρκεία γίνει 5.000, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα οικονομικά για την ομάδα. Και είναι και αυτό ένα από τα κομμάτια τα σημαντικά, η οικονομική υγεία στην ομάδα που θα βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν πληγωνισμοί, να μην υπάρχουν προβλήματα μέσα στη σεζόν και να ασχολούμαστε όλοι μας με τα μεταγραφικά θέματα και προβλήματα και όχι με άλλου θέματα τα οποία μας ταλαιπώρησαν ως σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Βαλεριάνος. Για το Ματίγια που έχει ένα πιο σύνθετο ρόλο σήμερα, προσπαθεί να κάνει και παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση και τώρα από την δεξιά πλευρά ανοίγεται η προσπάθεια με τον Κωνσταντινίδη. Πιο πίσω για τον αλλάζει την μπάλα με τον Τζόγλου και τον Σόουζα. Και τώρα ο Βέλετ είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα αφήσει και τον Βαλεριανό.
πίσω. Ο Βέλας και πάλι. Ο Σόουζα δεξιά. Βλέπω τον Ιντζόγλου να παίζει πίσω. Τώρα Ιντζόγλου είναι ο τελευταίος παίκτης και αφήνει για τον Βέλες, ο οποίος φυσικά κατεβαίνει και προσπαθεί να βρει από τον καθηγητή του Βαλεριάνου. Μια καλή προσπάθεια από την Ισπανού, η τελική πάσα δεν είναι καλή. Αλλά για μία ακόμη φορά στο παιχνίδι κατέβηκε κάτω από το κέντρο. Και ενώ τώρα από την δεξιά πλευρά της άμυνας του Άρη θα βγει σέντρα στην περιοχή, ο Βέλες ευκαιρία για την Βίλεμ που χάνεται. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και ήθελα να μπορούσατε να δείτε την αντίδραση του Πάκο Ερέρα στη συγκεκριμένη φάση. Είναι το θέμα που έχει ο Βέλες σε ορισμένες περιπτώσεις, τα γεμίσματα μέσα στην περιοχή. Οι αντιδράσεις δεν είναι καλύτερες δυνατές, όπως λέμε ότι είναι killer ο άνθρωπος. Είναι ένας παίκτης με πολύ δύναμη, με πολύ καλές τοποθετήσεις, κατεβάζει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, προωθεί σωστά το παιχνίδι, παίζει την μπάλα από πίσω, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει μια δυναμία. Και είναι αυτές που επισημάναμε και έχετε ένα-δύο σημαίνες περιπτώσεις. Το σούτ θα γίνει τώρα, η Βίλεμ σαφέστατα είναι καλύτερη από τον Άρη. Αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα έχει κάτι και δύο ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Με τους θεωρητικά βέβαια δεύτερο παίκτη για τον Άρη. Και με ένα σχήμα 4-4-2 που ξαναλέω δεν νομίζω το ξαναδούμε. Είναι ειδικό συνθηκών λόγω ακριβώς του διαφανότος ότι η ομάδα έπαιξε και φέρνει. Αν προσθέσουμε και τη ζέστη, θερμοκρασία υπάρχει. Έχουν παίξει θέση. Ένα. Όχι, δεν το περιμέναμε. Το περιμέναμε. Γι' αυτό είναι και το διαφορετικό σχήμα. Γι' αυτό είναι και πολλές αλλαγές. Γι' αυτό και παίζουν αυτοί οι οποίοι παίζουν σήμερα. Τώρα αν δεις το 55 στο 60 ο Ματέο Γκαρσία και τους έχουμε ξεγελάσει με τον κολάσο του αυτούς τα μαγικά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μα το κάνουμε και επίκηδες. Τι καιρικές συνθήκες έχουμε. Η εικόνα πάντως, ναι, η εικόνα πάντως με όποιες δικαιολογίες υπάρχουν σήμερα δεν είναι καλή μέχρι στιγμής. Αλλά άρα, να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Είναι, επαναλαμβάνω, φιλικό προετοιμασία. Με αυτό το 4-4-2 είναι ψηλοδύσκολα τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι το έχει ξαναδοκιμάσει αυτό το σύστημα και στην προετοιμασία. Όχι, αυτό και με το ρόμπο και όλα και με ένα σκουράκι και με παίκτες που είναι αργοί. Ναι. Να ήταν και γρήγοροι θα έλεγα. Δεν είναι στα χαρακτηριστικά τους όμως αυτά. Πιέζουν όμως και έχουν διάθεση όλοι και αυτό φαίνεται. Μέσα στο παιχνίδι. Ο Σταδημίδης τώρα πίσω στον Κουέστα. Ο Ισπανός πάντως ήταν καλά. Καλολογός. Βαλεριάνος. Το 17 προς 18 της αναμέτρησης στο 0 είναι παραμένει. Εδώ στο Γίλεν Στέδιμ του Τίλμπουργκ. Ματίγια. Αλλάζει για τον Βέλεθ. Τα αριανάκια πάντως δεν μας τα ακούτε. Ματίγια και πάλι. Για τον Τζόγλου. Τζόγλου για τον Παυλίδη. Ο Σόουζα πίσω στον Κουέστα. Ο Ισπανός κρατάει την μπάλα, δεν πιέζει κανένα. Και τώρα θα προσπαθήσει να βρει τον Μιλούνοβιτς. Ο Σέρβος πήρε την κεφαλιά, άφησε για τον Βαλεριάνο. Ο Βαλεριάνος θα πάρει το πλάγι, όχι. Το έδωσε στην Κίλεν. Ο Πάκο Ερέρα φωνάζει συνεχώς. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Όλη την ώρα δίνει οδηγίες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα στους ποδοσφαιριστές του. Και τώρα πέντε πράγματα στον Μενέντες, προφανώς για τη θέση που είχε στο παιχνίδι, γιατί δεν έδωσε βοήθεια στον Βαλεριάνο. Στο 19 της αναμέτρησης. Πάντα στο 0-0 δύο ομάδες. Τώρα οι παίκτες τη Βίλεμ από τα δεξιά με τον Χέρκεν και τον Λιούις για τον Έλμο Λίεφτιν. Τι ωραίο όνομα αυτό. Ο
σε λένε. Λίεχνη. Α, αυτό θα λέω. Ο Φραντ Σόλ. Το νούμερο 9. Το βρήκαμε. Εύκολο. Είναι ο Φραντ Σόλ, φίλε. Ο πιο ωραίο είναι αυτό. Μάλλον είναι και η ευκαιρία από τον Σόλ. Έχει και έναν lifting. Ο οποίος έχει όντως την μπάλα τώρα και πάει να δημιουργήσει ευκαιρία έξω από την περιοχή του Άρη. Θα περάσει την μπάλα αριστερά. Θα δει και η σέντρα μέσα στην περιοχή. Κόρνερ. Ο Ερέρα πάντως χτυπιέται. Πιάνει το κεφάλι του τώρα, άμα τον δείτε. Είναι έτοιμος για πινελίκια σήμερα. Από αυτά που βλέπει. Οι αντιδράσεις του είναι επικές. Παρόλο που είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Επειδή είναι ακριβώς μπροστά μας πάντως. Πέφτει πολύ ξεφωνητό. Μυστικοί θα μείνουν μετά, δεν θα φάνε. Στο 20 λεπτό, κόρνερ για την Βίλεμ από τα αριστερά. Θα βγει μέσα στην περιοχή η κεφαλιά. Είναι στο δεύτερο δοκάρι, θα κόψει προς τη μην. Και ο Βαλεριάνος, για να δούμε, πολύ ωραία προσπάθεια, θα δούμε και μια κλωτσιά. Θα πάρει το φάλο ο Βαλεριάνος. Σταθερά καλός είναι. Έχει κινήσει ένα 45 λεπτό. Είχε μέτριο προς το καλό όμως και εκείνο. Κατά τα άλλα νομίζω έχει καλή παρουσία και γι' αυτό μέχρι στιγμής έχει κρατήσει τη θέση από τον Μενέντες σε ρόλο αριστερού. Μπάκο Μενέντες σήμερα δεν πέφτει μπροστά από τον Βαλεριάνο. Μιλούνοβιτς με τον Βέλες. Μενέντες για τον Βέλες. Αυτός για τον Σόουζα. Σόουζα για τον Κωνσταντινίδη, εξαιρετική τρίπλα τα κουνάκια από τον Κωνσταντινίδη που πέρασε. Το χάζεσε τον παίκτη της Βίλεμ. Και τώρα και πάλι παίκτες του Άρη με τον Μενέντες, με τον Βαλεριάνο συγγνώμη, από τα αριστερά. Ο Βαλεριάνος αφήνει για τον Βέλε. Αυτός για την Ματίγια. Ματίγια για τον Μιλίνοβιτς. Μπήκε γρήγορα. Πάνω στην μπάλα ο Σέρκελς το έκοψε. Τώρα ο Λίεφτινγκ. Ίσως τον goalkeeper του παραλίγο εκεί να κάνει το λάθος. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Ο Παυλίδης λίγο πιο δυνατά να βάζει το πόδι να πινέψει την μπάλα. Αλλά γλίτωσαν εδώ οι Ολλανδοί. Και τώρα πάνε να βγουν στην κόντρα επίθεση από τα αριστερά. Με τη μεταβίβαση που είναι πολύ ωραία μέσα στην περιοχή. Αλλά έκλεισε σωστά ο Βέλεθ με αποτέλεσμα να βγουν και πάλι εκτός περιοχής και από τα αριστερά όπως επιδιώκεται. Με τον Κωνσταντινίδη να μαρκάρει και να κόβει σε κόρνερ. Καλό το τάκλιν από τον Κωνσταντινίδη. Ένα ακόμη κόρνερ για τους Ολλανδούς. Από την αριστερή πλευρά όπως επιδιώκεται. Ο Κόνερ μέσα στην περιοχή θα διώξει ο Μιλούνοβιτς. Προσπαθούν να επαναφέρουν και πάλι της Ολλανδικής ομάδας και θα τα καταφέρουν με τη σέντρα που πάει να βγει. Εκεί ο Βέλεθ όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στο ένας με έναν δεν καταλαβαίνει τίποτα πραγματικά. Πήρε την μπάλα και ο Μιλούνοβιτς θα την κρατήσει και γίνεται και φάουλ. Θα καταφέρει και θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Με τον Βαλεριάνο τώρα. Εδώ τώρα μάλλον σε μένα εδώ στην μπάσα. Και τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Διακοπή για να πάρουν όχι απεριτή αλλά ένα νεράκι οι ποδοσφαιριστές να δροσιστούν για λίγο. Οπότε πάρε... για ένα λεπτάκι επιστρέφω το μικρόφωνο. Πάρε και εσύ και ανάσεις. Και είναι καλύτερη νέο για να συνεχίσουμε. Ναι, πάρουμε και μια ανάσεις. Έτσι. Βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ο Άρης έχει περιοριστεί σε αμυντικό παιχνίδι, έτσι. Απλά... Περιμένει να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση. Ναι. Πιέζει όμως. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα του φετινού Άρη, της προετοιμασίας τουλάχιστον, είναι το η πίεση ψηλά. Είναι, είδαμε πριν, άμα είχε βάλει λίγο πιο δυνατά το πόδι και ο Παυλίδης, ίσως να ήταν πιο επικίνδυνα τα πράγματα για την άμυνα της Βίλεμ. Φαίνονται οι παίχτες ότι είναι λίγο εκτός των νερών τους. Γιατί... 22 πρώτα μουδιασμένα λεπτά. Λίγο. Πόσα κλεισεμασμένα. Είναι η αλλαγή του συστήματος η οποία. Δείχνει μέχρι στιγμής να μην είναι... Οι παίχτες δεν έχουν τόσο οικειότητα με αυτό το σύστημα. Ναι. Έτσι, γιατί έχουμε δει τον Τζόγλου σε θέση εξαριού, ο Μενέντες και ο Ματίγια λίγο πιο μπροστά, ενώ σε θέση δεκαριού θα έλεγα εγώ ο Παυλίδης. Με τον Διαμαντόπουλο και τον Μιλούνοβιτς να συνεργάζονται στην κορυφή της επίθεσης, να βγαίνει ο Μιλούνοβιτς σαν δεύτερο σφόρο πίσω από τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο. Και στο Ρόμβο κυρίως που
για αργό κέντρο είναι λίγο πιο έτσι μπελαλίδικος. Ναι, είναι αναγκαιότητα σήμερα περισσότερο, έτσι, να δοκιμαστούν και οι υπόλοιποι παίχτες σε άλλες θέσεις. Και βλέπεις ότι δεν τους δίνει, δεν τους συγχωρεί στα λάθη που κάνουν. Ναι, το Βελέθ πρέπει να πέσει πολύ πινιλίκη στο Βελέθ. Έτσι, δεν έχουν και εικόνα, είναι ό,τι ακούμε από το Χρυσανθό. Απλά ας σημειώσουμε την επέμβαση του Κουέστα στο 9 στο σουτ που έκαναν οι Ολλανδοί. Και νέα μεγάλη... Δεν τρώει γκολ ο Κουέστα, δεν τρώει. Νέα μεγάλη ευκαιρία στο 15. Το είπα, θα φάει 3 τώρα. Ναι, κάτι τέτοια κάνεις. Κάτι τέτοια κάνω και μετά εκτιθέμεθα. Και στο 15, από μια κακή αντίδραση του Βελέθ, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος μέσω επιθετικά και μέσω αμυντικά, αλλά τα αμυντικά του καθήκοντα αφήνει κάποια κενά. Έτσι σίγουρα και αυτό θα δουλευτεί μέσα από την προπόνηση. Πάρα πολλά τα κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι περιμένει σίγουρα κάτι καλύτερο από Πάκο Ερέρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τις αλλαγές, ποια θα είναι η δεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα δούμε διαφορετική εικόνα και κηρύζουμε αυτά που θα τους πει μέσα στα αποδυτήρια. Πάμε λίγο να συνδεθούμε πάλι με τον Χρήσανθο Τσαλτίδη. Ξαναρχίζει το παιχνίδι. Χρήσανθε. Τον έχουμε. Όχι ακόμα. Βρισκόμαστε στο 24ο λεπτό. Τώρα θα έχουμε αρκετά cooling break σήμερα. Η θερμοκρασία σύμφωνα με τον Χρήσανθο πλησιάζει τους 30 βαθμούς, οπότε είναι και μεσημέρι του Σαββάτου. Τώρα μια τριαντάρα την έχει σίγουρα, είμαι σίγουρος. Ότι... Εντάξει, Ολλανδία και όλα. Είναι η ώρα τέτοια, έτσι. Μεσημέρι Σαββάτου. Αφού δεν πιάσανε βροχή εκεί πέρα και πιάσανε τον ήλιο. Και φέρανε εδώ την βροχή. Και άμα οι μισοί από αυτούς έχουν πιει ήδη μπύρες νωρίτερα στη θερμοκρασία. Μίλετε μπύρες και φαγητά. Γιατί χειροτερεύει η κατάσταση. Μεσημέρι και απρόλογο. Για να δούμε, τον έχουμε. Όχι, περιμένουμε. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Τον έχουμε λοιπόν. Χρήσανθε. Επιστροφή στην Ολλανδία. Εδώ και πάλι. Τι σας είπαν, τις πληροφόρησαν για πείτε με λίγο το βασιλιά, το δεύτερο κτλ. Ναι, ότι το Βίλεμ είναι από το Βίλιαμ λογικά, ο δεύτερος, από εκεί έχει πάρει το όνομά της και το έχει καμιά 100 χρόνια αυτό το όνομα το συγκεκριμένο. Και γιατί Βίλεμ δεν είχε το 2 πριν. Δεν ξέρω. Αυτοί λένε ότι το 2 το είχε από πριν, ότι το έχει διαχρονικά το 2. Δεν θα βάλω το χέρι μου στη φωτιά, αυτό και εμείς ρωτήσαμε ναι. Και μας είπαν αυτό που το βλέπετε. Θα το ψάξουμε εδώ, θα το ψάξουμε και εμείς. Αναξιόπιστη πήγε στην Ολλανδία, δηλαδή ο τύπος που μας βλέπουμε να μας έκανε πλάκα δηλαδή. Αλλά το ρωτήσαμε εδώ την ομάδα, λέει γιατί είχαμε οικονομικά πρόβλημα και τα λοιπά και το κάναμε δύο γιατί δεν... Αυτό είπαμε τώρα, τι ας υπόλοιπα. Δίσταται από όλους. Υπήρχε πάντως γουλούλια μου δεύτερος, εδώ πέρα ήταν στην περιοχή. Το ζούσε, εγώ με το μεσοτροφόσπιτο. Και στις πειραδίες με λουκάνικα. σύμφωνα με το Wikipedia, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι έμπιστο, η ομάδα ιδρύθηκε το 1896 ως Τιλμπούργια, η ομάδα της περιοχής, το όνομα της περιοχής, και το 1898 μετονομάστηκε σε Βίλεμ II, μετά το θάνατο του βασιλιά Βίλεμ. Μπορεί να είχαν από τότε οικονομικά προβλήματα. Τότε είχε οικονομικά προβλήματα, ρε φίλε, και έγινε και τελευταία, ορίστε. Εντάξει, το δεχόμαστε. Αυτός που μας το είπε το δικαστή, είναι ο Ολλανδός εδώ που μας δίνει την ομάδα στην προετοιμασία. Θα πάει ένα ξεφωνικό μετά. Αμπάρι δεν είχε. Σου μεταφέρω την... Αντιβασιλιάς. Άμα έχω βρει που μιλήσει ο Ολλανδός εδώ πέρα, θα γίνει χαμός. Φάουλ για τον Άρη. Το 27 της αναμέτρησης, ο Ιντζόγλου το έκανε ωραία για τον Μενέντες, αλλά ο Μενέντες λίγο, είναι λίγο, σήμερα βαριέται λίγο, αν μπορούσα να συμφωνήσω να συμφωνήσω. Στο 27 της αναμέτρησης παραμένει το 0-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάντως, επειδή το είπε κιόλας ο Πάκο Ερέρα, ότι οι νέοι για να πάρουν τη θέση στην ενδεκάδα, θα πρέπει να παλέψουν με τους προηγούμενους που το δικαιούνται και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Βαλεριάνος ίδιο που παίζει μπορεί να βγει από την ενδεκάδα για να μπει ο Μενέντες. Αντίθετα ο Ματίγια στο παιχνίδι χθες ήταν ίσως και ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Να αρχίσει να μοιράζει ασίστ ο Ματέο. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι παίκτες ότι πρέπει να προσπαθούν πάρα πολύ για να κερδίσουν τη θέση του βασικού. Και βέβαια δεν σημαίνει παράλληλα ότι όποιος έχει έρθει ως μεταγραφή τώρα θα πάρει τη θέση αυτή που έπαιζε μέχρι πρώτη. Δεν είναι κανόνας αυτό. Ιντζόγλου που σήμερα είναι θετικός.
για τον Διαμαντόπουλο, αυτός για τον Μενέντες από τα αριστερά, ευκαιρία για τον Άρη τώρα θα βγει, θέλει τον Μενέντες μέσα στην περιοχή, το γύρισμα που θα γίνει, ευκαιρία για τον Άρη, το πώς θα γίνει, πολύ μεγάλη ευκαιρία που κάνετε με τον Ματίγια, το 28, τεράστια ευκαιρία που κάνετε για τον Άρη, με το σουτ του Ματίγια μέσα στην περιοχή, ενώ τώρα, τι έχουμε, η μπάλα την άλλαξαν χωρίς να βγει την περιοχή. Φοβερή ευκαιρία για τον Άρη με τον Ματίγια να ανοίξει και σήμερα το σκορ για Μασελάνη με την πρώτη του ευκαιρία. Αλλά ήταν ωραία η σέντρα που βγήκε από τον Μενέντες από τα αριστερά. Το γύρισμα στο κεφάλι από τον Παυλίδη που βρήκε τον Ματίγια έξω από την περιοχή στην κίνηση. Πολύ καλό το σούτ από τον Ισπανό. Η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί κάτω δοκάρι του goalkeeper των Ολλανδών. Το πρώτο σούτ του Άρη στο παιχνίδι. Καλή στιγμή. Φάουλ τώρα. Όπως και κάρτα. Δεν λέω τίποτα για Μαντόπουλος. Οι σφαγές του Άρη επί Ολλανδικού εδάφους συνεχίζονται. Εγώ αυτό έχω να πω. Η σφαγή ήταν στον Μπεκράφα. Με τον Μπεκράφα εκεί ήταν η σφαγή. Εκεί όλα ανάποδα. Αλλά σήμερα στην τάξη δεν είναι τώρα. Πήρε κάρτα ο Διαμαντόπουλος, γράψε εκεί την ιστορία του αγώνα. Για να πούμε αρκαρισματάκι τώρα. Επίσημο παιχνίδι κάρτα, αυτό δεν το δίνει. Όπως και λίγο. Μεταβίβαση τώρα σε ένα σημείο που καλύπτει ωραία ο Κωνσταντινίδης. Μπαλάκια out. Ενώ φτάνουμε στο ημίωρο πλέον του αγώνα, στο 30. Βίλε Μάρις 0-0. Εγώ ο Κουέστα παραλίγο απαθείς την μπάλα. Είναι πίσω, μίσα. Βέλετ. Έκανε την τρίπλα ωραία ο Ισπανός, πήρε και το πλάγιο. Το πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτύχει το Άρης. Αν θέλετε και όπως αμήνετε, διαλέγετε και παίρνετε. Χρήσανθε ο Ερέρα συνεχίζει τις φωνές. Ο Ερέρα, ναι, δεν είναι ικανοποιημένος από τις δράσεις συγκεκριμένου παιχνιδιού που φαίνεται αυτό. Έχει ρίξει ούκο λίγα ισπανικά. Και εντάξει, ένας προπονητής που το ζει το παιχνίδι, κινείται συνεχώς, είναι συνεχώς όρθιος, δίνει εντολές και όποτε δεν δουλεύει σωστά το σύστημα, εκνευρίζεται. Τώρα ο Βαλεριάνος το ίδιο κάνει τώρα. Βάζει τα χέρια του στο πρόσωπο σε αρκετές περιπτώσεις ο Πάκο Ερέρα και πηγαίνει και μιλάει στον Πάκο. Προφανώς για τις αντιδράσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές και δίνουν τη δυνατότητα να κερδίζουν κόρνερ. Βίλεμ, στο 31 τώρα βρισκόμαστε. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί. Α, γίγαντας εκεί ο Κουέστα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βγήκε και μάζεσαι την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Και προσπαθεί να βρει με βολέ τον Μιλούνοβιτ. Πιέζει ο Σέβος, η μπάλα πάει πίσω στο τερματοφύλακα των Ολλανδών. Οι οποίοι έχουν και πάλι την μπάλα. Εδώ μεταξύ έχει σταματήσει το αεράκι και έχει ανοίξει δερμογραφία. Δεν ξέρω στο δεύτερο μήνυμα τι θα γίνει ακριβώς. Πόσο έκανε, 30 βαθμούς. Έχει, ναι, παραπάνω. Τι 30. Θα σου πω ακριβώς. Βαλεριάνο. Αλλάζει την μπάλα για τον Διαμαντόπουλο. Χέρι θα νομίζει πάλι. Η γηπεδούχη. Χρήσανθε, μιας και είπαμε και για... 32 έχουμε, φίλε. 32. Χρήσανθε, μιας και είπαμε και για Κουέστα. Εγώ δεν θυμάμαι όσα χρόνια βλέπω ο Άρη τόσο ποιοτική τριάδα, αν και είναι νωρίς ακόμα, στη θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή και Αναγνωστόπουλος και Κατημύρης και Κουέστα είναι... Δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ που τα βλέπεις από πιο παλιά τον Άρη. Πιο παλιά υπήρχαν σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι όντως πρόκειται για μια καλή τριάδα τερματοφυλάκων. Και θα υπάρχει και μεγάλος συναγωνισμός ανάμεσά τους. Σήμερα είναι ο Αναγνωστόπουλος της αποστολής. Έτσι όπως έχει μοιράσει το χρόνο σε όλους τους τερματοφύλακες ο Πάκο Ερέρα. Εδώ τώρα χτυπάει τα χέρια του και τους κάνει την κίνηση ανεβείτε, ανεβείτε. Θέλει να δει περισσότερη ένταση βέβαια. Πάκο που είναι και 32 βαθμουλάκια δερμοκρασία έχουμε σήμερα. Δεν το ζωεύω τώρα για τα παιδιά μας. Έτσι λίγο ρίχνει όμως πολύ πραγματικά. Σήμερα είναι η κίνηση του προπονητή από τον Πάγκο είναι τεράστια, έχει απογοητευτεί. Δηλαδή δεν βλέπω να τρώνε σημεριανό, να ξέρει.
Μήπως βάλει και απογευματινή προπόνηση, τελευταίο. Λες, θα τους βάλει μετά, στα απογεύμα. Πάντως δεν τους χαρίζεται. Δεν βλέπετε. Δεν τους χαρίζεται και σε ένα σύστημα που δεν ξέρουν. Δεν ξέρω τι θα πει μετά το μάτς, αλλά η αντιδράση του μέσα στο γήπεδο είναι πολύ έντονη. Είναι πολύ έντονη, θέλει άλλα πράγματα για να δει. Με ποιον δείχνει να τα έχει περισσότερο, Χρύσανθε? Δεν λέω. Δεν με όλους. Με όλους. Με όλους. Γιατί γίνονται, ξέρετε, αυτό που θα εκνευρίζουν, η λάθος φάση και την μπάλα πάει πίσω. Αυτό είναι που τρελαίνεται περισσότερο. Mm. Όταν η μπάλα πηγαίνει πίσω. Τρελαίνεται όταν η μπάλα πάει πίσω. Είναι δηλαδή, αντί να προωθηθεί προς τον Διαμαντόπουλο, πηγαίνει πάλι πίσω. Εκεί χαθέτει. Χτυπιέται, παιδιά. Δηλαδή, δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Χτυπιέται. Λοιπόν, Ματίγια, για τον Βέλεφ, ο οποίος έχει κατέβει κάτω από το χώρο του κέντρου προς την επίθεση. Βαλεριάνος, ωραία προσπάθεια του Βαλεριάνου. Για να δούμε τον Βαλεριάνο. Έξω από την περιοχή, και μπήκε η κόντρα στο Παυλίδη, δεν τα κατάφερε. Θέλει να δει το παιχνίδι να προωθείται. Θέλει να δει την μπάλα να την αλλάζουν γρήγορα. Θέλει να δει τους μέσους να προωθούν το παιχνίδι τους επιθετικούς. Δεν του αρέσει η μπάλα τίκι τίκι και να πηγαίνει από τα χαφ στο στόπερ, από τα στόπερ ξανά στα χαφ. Άντε πάλι στα, από τα χαφ στο στόπερ. Θέλει προώθηση του παιχνιδιού. Θέλει γρήγορη αλλαγή της μπάλας. Θα μου πεις, αυτοί που παίζουν τώρα δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Έτσι. Προσπάθεια τώρα για τους Ολλανδούς και πάλι να σου την βάλω αυτή για out. Και μάλιστα και τα out. Κάτι λέει και ο Ρασική ο Βέλε, που είναι λίγο άγριος. Κουέστα, το 35 με το 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τους Ολλανδούς. Μία εξίσου μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Το 35 πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Ματίγια, ο οποίος είναι ο παίκτης που προσπαθεί να προωθήσει το παιχνίδι και αφήνει τώρα για τον Μενέντερ από τα αριστερά πίσω στον Βαλεριάνο. Βαλεριάνος και πάλι για τον Ματίγια. Ματίγια για τον Μιλούνοβιτ. Ο Ισπανός έχει και πάλι την μπάλα. Αφήνει για τον Ιντζόγλου. Ο οποίος ο Ιντζόγλου, οπότε επειδή του Άρη, ανεβαίνει δεξιά ο Κωνσταντινίδης. Η μπάλα πάει στον Ιντζόγλου που γυρίζει σαν να είναι λίμπερο κατά κάποιο τρόπο. Μαζί με τον Βέλεφ και τον Σόζα μένουν αυτή την άμυνα δηλαδή. Και αποκτά έτσι έναν ακόμα ποδοσφαιριστή ο Άρης στην επίθεση. Στο σύστημα αυτό. Κωνσταντινίδης, Ιντζόγλου, Σόζα και τώρα Βέλεφ. Ο Ματίγια λέει στο Βαλεριάνο να ανέβει. Ο Βέλεφ δίνει για τον Μενέντες, ο Μενέντες για τον Βαλεριάνο από τα αριστερά. Για να δούμε τον Βαλεριάνο. Δεν του άρεσε. Κουτς. Λάγια για τον Άρη τώρα από τα αριστερά. Ματίγια. Μιλούνοβιτ. Αλλάζει ωραία για τον Κωνσταντινίδη από τα δεξιά. Αυτός για τον Παυλίδη. Παυλίδη έξω την περιοχή για τον Μιλούνοβιτ και πάλι. Για να δούμε τον Σέρβο. Θα περάσει για τον Ματίγια. Ματίγια, ευκαιρία τώρα για τον Άρη. Για να δούμε. Ο Παυλίδης εκεί προσπαθεί. Ο Ματίγια. Ο Κωνσταντινίδης θα γίνει κάτω από την μπάλα. Και θα αφήσει δεξιά για τον Παυλίδη. Δυνατά ήταν. Ο Παυλίδης θα πήρε το κόρνερ νομίζω. Όχι, κόρνερ είναι. Είναι κόρνερ και δεν το δίνουνε. Ήταν καλή προσπάθεια εδώ από τον Παυλίδη. Έβαλε την κόντρα, πήρε το κόρνερ, αλλά δεν το πήρε. Δικαιώνομαι. Δικαιώνομαι για τη σφαγή. Ναι, ναι, όντως. Το 37. Ας πούμε μπράβο, βάλαμε το σωστό σήμα. Γιατί είναι παιδιά λέει ο συνάδελφος και έβαλαν το σωστό σήμα, να τους το πιστώσουμε. Να το πιστώσουμε. Παραλίγο να βγει αυτής τώρα φίλα από το Ματίγια. Γιατί κόντραρε η μπάλα, από τα πιο ύπουλα είναι αυτά. Κόντραρε στο κέντρο η μπάλα και πήγε να βγει μόνος ο Ολλανδός, αλλά εντάξει.
Βγήκε ο Σόουζα και έκοψε. Κουέστα. Στο 38. Και μεθάμε δεν δεχόμαστε γκολ και με αυτή την εμφάνιση. Χτίζεται μια αυτοπεποίθηση, έτσι. Βέλεφ. Έχει πέσει ο ρυθμός. Έχει δεύτερη. Είναι 32 βαθμοί. Οι παίκτες έπαιξαν μέσα στο βράδυ. Μην πέσεις εγμάτω. Δεν είναι εύκολο. Ποδόσφαιρο είναι. Δεν είναι μπάσκετ. Έχει 32 βαθμουλάκια. Με συνεργάτικα. Παίξαν εχθές το βράδυ. Η ώρα 12 φάγανε βραδινό. Πάγαν πρωινό και έδωσαν και ξαναπέζουν. Δεν τα θεωρούμε όλα απλά. Δηλαδή θα ήταν... Δεν θα ήταν φυσιολογικό αν τώρα μπαίναν μέσα και κεντούσαν. Δεν είχαμε αλλάξει τίποτα. Ματίγια, πάντως είχε ανέβει λίγο ο Άρης, τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Ματίγια για τον Βέλεφ και πάλι και ο Εντζόγλου. Σας λέω, ο Σόουζα πάει στο άκρο στο δεκτύο, ο Εντζόγλου μένει σε ρόλο λίμπερο, ενώ πιάσει μια πάρα πολύ ωραία παλιά. Ο Εντζόγλου το ευκαιρία για τον Άρη με τον Κωνσταντινίδη που το κάνει. Τον έβγαλε μόνο του ο Ιντζόγλου, τον Κωνσταντινίδη, μόνο του απέναντι στον τερματοφύλακα και αυτός αντί να πλασάρει πήγε να δώσει πάση στον Διαμαντόπουλο. Από την εκπληκτική παλιά του Ιντζόγλου έπρεπε να μπει μέσα. Γιατί θα βάλει τον Ιντζόγλου, ήταν μόνος. Και αυτός πήγε να δώσει πάση στον Διαμαντόπουλο και τον πρόλαβε να μπει. Ένα σούτ τώρα που θα γίνει από τον Βαλεριάνο, η μπάλα out. Αλλά η προηγούμενη φάση τώρα είναι πάρε βάλε. Την πλάτη της άμυνας κάνει και πολύ ωραία κίνηση ο Κωνσταντινίδης. Με τον Ιντζόγλου να κάνει πολύ ωραία παλιά. Έχω την αίσθηση παιδιά ότι ο Ιντζόγλου θα την κερδίσει τη θέση στην ομάδα. Θα την κρατήσει τη θέση στην ομάδα. Ήταν από τους παίκτες που συνειδητοποιούνταν η αποχώρηση, αλλά τον ικανοποιεί τον Πάκο Ερέρα. Έχει σταθερές αποδόσεις. Και το χρησιμοποιεί και σε ένα διαφορετικό ρόλο. Σήμερα εντάξει δεν ήταν καθέτης βασικός, αλλά νομίζω πάει καλά ο Λευτέρης Τζόγλου. Ωραία ενέργεια τώρα από τον Μιλόνιτ εκεί. Παίρνει και το φάουλο Σέρβος, έπαιξε και 2-3 κλωτσιές. Πέφτει κλωτσιά στην Ολλανδία. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλή. Με την έμπνευση του Τζόγλου στην πλάτη της άμυνας. Σόουζα με τον Διαμαντόπουλο. Δεν του δώσε το φάουλο ρέφερι. Πήραν οι Ολλανδοί και πάνε να βγουν στην κόντρα τώρα. Από την δεξιά πλευρά. Γύρισαν όμως οι παίκτες του Άρη. Ο Λίεφτινγκ με τον Κρουξ. Εύκολα ο Κουέστα μαζεύει την μπάλα. Από την παρήδα του Ντάνιελ Πρόουλι, αν το λέω σωστά. Σωστά θα το λες. Εσύ το λέω. Και αν το λέω σωστά. Δεν πειράζει. 41 λεπτά αγώνα εδώ στο Τίλμπουργκ. Υπό 32 βαθμούς, αλλά τώρα αρχίζει λίγο και φυσάει πάλι συμπαθητικά. Έχει κάτι πεντάλεπτα, κάτι τέτοια έτσι. Βράζει το 20 λεπτό και ξαφνικά τσου, έρχεται ένα ωραίο αεράκι. Όπως βρίσκεται τώρα, ρε, ότι πρέπει να αυτό. Σαν να ανοίξω το air conditioning. Ωραία παλιά από τον Διαμαντόπουλο, την άφησε ωραία, δεν ήταν παλιά. Άφησε ωραία την μπάλα, δεν προλαβαίνω σωματίδια. Και τώρα ο Βέλεφ. Θα κόψει με το κεφάλι. Ο Ιντζόγλου βάζει δυνατά, έχει το πόδι του. Φάουλ στο χώρο του κέντρου για τους Ολλανδούς. Με τον Μαγκάρι, James Μαγκάρι. Αυτός είναι Ολλανδός, είναι πράξτε λίγο ρε παιδιά. Κανένα Ουγκάντα, έχω σήμερα κανένα από την Ουγκάντα, όπως καθές, κανένα από το Κουρακάο, αυτά. Δώσε μου σε λίγο. Έχω κανένα τέτοιο. Θα σου πω αμέσως. Από τα αριστερά η προσπάθεια για την Ολλανδική ομάδα με τον Κωνσταντινίδη να κόβει κόρνερ για τους Ολλανδούς το 42. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει πάρα πολλές στατικές φάσεις σήμερα, πάρα πολλά λάθη που οδήγησαν σε κάποια κόρνερ. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Η Τούλεμι, αν θέλετε, υπάρχουν πιο σωστές αντιδράσεις από την άμυνα του Άρη. Αλλά πάντα όταν δίνεις τόσα πολλά, εγκυμονεί ο κίνδυνος. Το corner και πάλι τώρα μέσα στην περιοχή, το shoot. Την μπάλα βγήκε out έξω από την περιοχή. Κοντά στο πλάγι αυτός, μάλιστα δεν βγήκε, αλλά έγινε επιθετικό foul. Εδώ τώρα όμως εκεί αν το πιάσει καλά το shoot. Θύμισε μου το όνομα του ποδοσφαιριστή.
McGarry. McGarry. 24. Είναι Νεοζηλανδός και Ιρλανδός. Έλα, Ιρλανδός. Ιρλανδός και Νεοζηλανδός. Πρέπει να έχει την πλήρη υπηκότητα. Irish. Mm-hmm. Έχω έναν τρία Σαντίκη. Πού Σαντίκη ρε φίλε. Δώσε μου και ακόμα ένα μισό λεπτό. Σαντίκη ένας. Αυτός ο Φραν Σόλμαν, εντάξει, δεν το λέω ο ο Σαντίκη, ο Σαντίκη είναι Μαροκινός με Ολλανδική υπηκότητα. Πες μου σε παρακαλώ φίλε, πώς λέγεται το νούμερο 1. Ο Τιμόν και πες μου το επίθετο. Το νούμερο 1. Περιμένω, πες το. Βέλεν Ρούιθερ, είναι Γερμανός. Πώς. Βέλεν Ρούιθερ. Κάτι μετάδοση φίλε. Είναι αυτό ρε φίλε ο σιδηρόδρομος τώρα, δηλαδή πάνε καλά. Βέλεν Ρούιθερ. Ο Άσος θα λέει. Ωραία ο Βέλεφ για τον Ματίγια, Βαλεριάνος, πάρει το πλάγιο. Ο Βέλεφ, παιδιά, έφτασε μεταξύ του κέντρου και της μεγάλης περιοχής των Ολλανδών. Στη φυσική του θέση. Έτσι. Και το κάνει συχνά. Στις 44. Ο Βαλεριάνος, ο Άρης ο τελευταίος δεκάλεπτος είναι καλύτερος. Και έχασε και τις ευκαιρίες για να πετύχει ένα γκολ. Ο Άρης έχει ουσιαστικά δύο κλασικές ευκαιρίες. Το τελευταίο λεπτό του πρώτου κυκλώνου, κόρνερ για τον Άρη. Για να δούμε αν θα κάνει ένα ακόμα καλό κτύπημα ο Ματίγια. Μας έκανε και χθες πάρα πολλά. Και με το δεξί και με τα αριστερή. Τώρα, δούμε το δεξί να πάει. Για να δούμε. Καλό είναι το χτύπημα, η ευκαιρία για τον Άρη, μπλοκάρει όμως ο κολκίπερ. Δεν την έπιασε καλά την μπάλα εκεί ο Παυλίδης, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο goalkeeper. Η ευκαιρία πάντως υπήρξε και πάλι εξαιρετικό και πάλι το χτύπημα παιδιά από το Ματίκια. Έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα ο Ισπανός. Φαντάζομαι το είδατε, είχε το μπλοκάρι χθες, αλλά γενικά είχε εξαιρετικά χτυπήματα. Σου βρήκα... Για να το λήξει το παιχνίδι τώρα. Σου βρήκα... Να βάλει τη μουσικούλα. Ποδοσφαιριστή. Σου βρήκα ποδοσφαιριστή από το Σουρινάμ. Είναι η ώρα του Βουρς, παιδιά. Η ώρα του Βουρς έχει φτάσει εδώ στο Βίλεν Στέδιουμ της Τίλμπουργκ. Πάρει το 0-0 στην Βίλεν στο πρώτο μέρος του αγώνα σε περίπου 15 λεπτά. Θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή και του δεύτερου μισθού. Έγινε Χρήσανδε, πάρε τις ανάσες σου, επιστρέφουμε. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης αρκέστηκε στην αρχή αμυντικά. Έκανε ένα καλό φινάλε τώρα, έτσι. Ένα δεκάλεπτο δυνατό ανέβασμα. Δύο ευκαιρίες από το σουτ Ματίγια και το σουτ Κωνσταντίνη, ο οποίος άργησε και έψαξε πάση στο Διαμαντόπουλο και δεν τελείωσε μόνο στη φάση. Και μία στο τέλος τώρα με το κόρνερ. Ναι. Εντάξει, και νομίζω... πάμε και εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την σέντρα του αγώνα. Επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και στην Ολλανδία και στο Χρύσανθο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Με τρόμαξε λίγο με το επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη. Λέω πού ήμασταν. Πού είχαμε πάει. Κάναμε τόσο λεπτό διάλειμμα. Φίλε, πήρε ανάσες σου. Σε βλέπω πιο ανανεωμένο. Στο πρώτο ημιχρόνο κουράστηκα πάρα πολύ. Εκτός από εμάς που κουράστηκαν πάρα πολύ και παίχτες. Οπότε. Αν σε μην έρθει κανένα σερέρα εδώ πέρα και αρχίσει και εμάς τις φωνές. Δεν είσαστε φορμαρισμένοι. Σάπτε στα ισπανικά που το είπα τώρα μπορεί να σα μπέρδεψα. Ναι, θα έχουμε σε λίγο το Χρήσανδο του Τσαλτίδη. Τον έχουμε ήδη. Χρήσανδε. Τι κέντρο, γεια. Καλά είμαστε εσύ. Το χρονόμετρο ξέχασα να φινάνεις. Μόλις το είπα το άνοιξα. Ό,τι ζητάμε σήμερα γίνεται. Αλήθεια να θέλω. Άντε να δίνει και μια κολάρα την άδεια μέρα. Να γίνουμε ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Από το Βέλεφ, το Βέλεφ. Και βλέπω ότι βλέπω, ξανακάκι βλέπω. Στο δεξί άκρο της άμυνας, μια αλλαγή. Για να δω αν βλέπω άλλον. Όχι. Αυτή είναι η αλλαγή που υπάρχει από τον Άρη. Με τον Τζανακάκη στη θέση του Κωνσταντινίδη. Στο 46 λοιπόν έχουμε μία αλλαγή για τον Άρη. Θετικός ο Κωνσταντινίδης στο πρώτο μέρος. Ναι, αν δεν έκανε και αυτό το τέλος. Με την ευκαιρία δηλαδή που έχει κάνει εδώ μεταξύ. Είναι αυτό που πώς αδικείται ένας ποδοσφαιριστής. Κάνει εξαιρετική προσπάθεια, βγαίνει στην πλάτη της άμυνας μόνος του. Είναι πάρα πολύ καλή η παλιά του Ιντζόγλου. Και ενώ μπορεί να πλατάρει και να ανοίξει το σκο, κάνει το λάθος. Για να δούμε τώρα εδώ τους Ολλανδούς, ευκαιρία, μπήκε, βάζει παλικάρι. Α, δεν δίνει πέναλτι, μπράβο το παλικάρι. Φωνάζει εκεί πέρα, με πήγε από εδώ. Σε είδα, έκανε μια βούτα ο συγκεκριμένος, αλλά μπορούσε να το δώσει το πέναλτάκι.
Χρυσώνει το χάπι. Χρυσώνει το χάπι για πριν που δεν σφυρούσε το Άρη τις φάσεις. Στο άλλο λίγο να περάσει μια κυρία που είναι γύρω στο 90 μέσα στα Κέρ, που αισθάνομαι και μου κόβει το θέατρο στο γήπεδο. Εξαιρετικά. Στο γήπεδο, γιατί πηγαίνει το αριστερά που θα γίνει περπατάει. Απίστευτο το πράγμα. Λοιπόν, στη δέκα στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι εδώ πέρα, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο από το γήπεδο. Και στα 48 έως το μόνο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε, οι Ολλανδοί και πάλι από την δεξιά πλευρά. Αφού πέρασε, αφού πούμε από όλοι τις Βίλεμ Κοφέλα. Χρήσανθε γενικά έχει Ολλανδέζες στις εξέδρες. Έχει κόσμο. Ναι, έχει πολύ μπράβο. Έχει πολύ και όμορφο κόσμο. Και επειδή είναι και η εποχή έτσι, είναι και η αμφίεση αντίστοιχη. Είναι και λίγο ελεύθερο λοιπόν εδώ. Να υπάρξει μπουσάκια, πλούσιο φωτορεπορτάζ, να υπάρξει πλούσιο φωτορεπορτάζ για το... Όχι φίλε, αυτά τα κρατάμε μόνο για εμάς, γιατί αν έχεις φίλος τέτοιο φωτορεπορτάζ, αύριο που θα γυρίσει θα πέσει πολύ παντέφλα. Αυτό θα βλέπουμε εμείς, θα λέμε κανένα δυο ότι είχε, μια Βουλγάρα, μια Ολλανδέζα. Αυτά ήταν. Στο... τελειώσαμε. Θέλω να σε ενημερώσω ότι υπάρχει παίχτης στη Βίλεμ από το Σουρινάμ. Ποιος είναι αυτός, φίλε, το παλικάρι? Το νούμερο 15, ο Ντάνκερ Λούι. Ο Ντάνκερ Λούι, μάλιστα. Έχει δύο επικότητες. Από τα δεξιά θα πάρει το πλάγιο ο παίκτης του Άρη, του 48. Ο Παυλίδης έχασε. Τώρα η προσπάθεια να βγουν στην κόντρα επίθεση, η Ολλανδοί δεν θα έχει επιτυχία, καθώς η μπάλα πέρασε πλάγιο για τον Άρη. Αυτά τα δημοσιογραφικά τους δεν με βολεύουν, είναι και δύο μέτρα. Εντάξει, άπλωσε τα πόδια τώρα. Από την δεξιά πλευρά τώρα ο Τζανακάκης. Α, ωραία. Μιλούνοβιτς. Πέρασε ο Μιλούνοβιτς, δέχτηκε ένα μαρκάρισμα. Παίζεται λέει ο